Ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σου, Τζόρνταν. Γιατί τα φρύδια σου κατέβηκαν μέχρι τις σακούλες στο ματιό σου. Τι να είναι, Κωνστά. Τι είναι, πάρεις αυτά τα παιχνίδια. Τι παπάρεις, τι παπάρεις. Τρία γκολ σε βάλω Ηρακλής. Τρία γκολ, ποιο Ηρακλής. Ο φτωχό Ηρακλής. Ποιο Ηρακλής τώρα. Ποιος η διαφορά είναι τεράστια από Ηρακλή με την Πάου. Τρία γκολ τα βάλαν οι ίδιοι δικοί μας. Ενώ τα δικά σου τα βάλανε τι. Ενώ στο κύπελο τα πέντε τα βάλε μόνο στο Πάου. Ναι. Που έδινε όσο ο Νουάτσι ασίστ. Ναι. Τώρα του δίνει στροφή και τραγουδά. Η τροφή του δίνω. Αυτό είναι. Έμπα μέσα, βάλει του τέσσερα γκολ να τελειώσει. Έμπα μέσα, βάλει. Θεωρητικά και εγώ. Θεωρητικά, έμπα μέσα. Θα δώσω δύο σφαλιάρε στο Ραπτόπουλο. Ναι. Στο νοσοκομείο. Έτσι εγώ θεωρητικά. Τώρα μετά θα τα πούμε και θα δούμε. Θα τα πούμε. Κάνουμε την ανάλυση. Μη με κλάψει μόνο. Γιατί να κλάψω. Άλλο. Μη με κλάψει μόνο. Γιατί να κλάψω. Ξέρω, με πει κανένα φάουλ εκεί στο τέλο. Τι φάουλ. Μήπω αμφιβάλλει γι' αυτό. Τρελή ανάλυση, Βαρούχα, μία ώρα γι' αυτό μιλούσα. Άσε, ναι, το έδειξε 8 φορές. Ναι. Πού να ξεκινήσω. Κάτι, μη. Οι παίκτες του Ηρακλή και οι δύο είναι ακίνητοι. Και μίλησα με παιδιά που παίζουν και πάλι. Το ήθελα να πω κι εγώ. Και ο δεν κάνει κίνηση. Ρούφο Όλσεν, πρόεδρο του Πορφυριακού, φόλα πάω. Να ξεκινήσω από την κόκκινη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο στο τερματοφύλακα πάνω του. Πώ του λένε. Αν πήγαινε να κάνει έξοδο. Σήμερα μη γίνει γραφικό. Σήμερα μη γίνει γραφικό. Σε αγαπώ, σε λατρεύω. Εσύ μια μέρα μη γίνεσαι γραφικό. Καταλαβαίνετε τι θα έχει να ακολουθήσει. Μην γίνεις γραφικός σήμερα. Νομίζω ότι θα είμαι σε ένα θα με. Και σήμερα έχει διαφορά. Θα ακούσετε σε λίγο τι θα πει. Εγώ θα σου πω τα σημεία. Μη. Ωραία, παιδιά, πληρώνει ο κόσμος. Σήμερα θα γίνω κομπάρσος μάλλον στην εκπομπή μου. Δεν θα προλάβω να μιλήσω. Το πιστεύω. Νομίζω θα είμαι ο Νίκος Φέρμας στην εκπομπή μου. Θα γίνω. Λοιπόν, περιφερειακό ρόλο θα έχω. Θα έχω ένα ρόλο μικρό. Hardball. Ένα εκπληκτικό μαγαζί στην Πολύχνη. Με ένα εκπληκτικό άνθρωπο σαν ιδιοκτήτη και με ένα εκπληκτικό κοινό σαν πελάτες. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Sold out έγινε στο παιχνίδι. Έγινε sold out. Μέσα έξω. Κλαίγατε. Γιατί να κλάψω. Στο τέλος. Δεν υπήρχε δευτερόλεπτο που να πίστεψα ότι ο Πάκ μπορεί να μην δεν πάρει το παιχνίδι. Τελικά ο μονογόλος ο κόσμος. Τελικά πότε καταλάβεις. Ποιο δευτερόλεπτο. Τι να κατάλαβεις τώρα. Να πω κάτι. Μπαρτολίνη είσαι τραγικός. Ναι. Μπαρτολίνη σε τραγικό. Τραγικός είναι όλος ο Πάου. Μένουν που είναι πονόψυχοι αυτή η ομάδα, όντως είναι πονόψυχοι. Και κάναν αγώνα για να μην κερδίσουν σήμερα. Λοιπόν, Μπαρτολίνη, είσαι τραγικός. Έφυγα, δεν πήγα στα αποδυτήρια κάτω, ενώ μπορούσα με τη διαπίστευση. Έφυγα για να μην σου πω το εξής. Είδες λοιπόν και εδώ αχάριστη. Μένουν 52 δεύτερα. Ναι. Παίρνεις την μπάλα και την πας στη σέντρα. Γεια σου, ρε μεγάλε. Μόνο η εικόνα θα μείνει στην ιστορία. Μόνο την παίρνει και την πα στη σέντρα την μπάλα. Κρίμα, Μπερμπάτοφ, που δεν του ξεφτύλισε όλου σήμερα. Κρίμα. Και κάτι άλλο. Κρίμα, Μπερμπάτοφ. Πολύ καλό ο προπονητή του ΠΑΟ. Πολύ καλό ο Ντίμητρα Μπερμπάτοφ. Μπερμπάτοφ, κρίμα. Ωραίο προπονητή ο Κρίμα, Μπερμπάτοφ. Ο επόμενο κόμμα. Αυτό το γνωρίζει ο Ιτζόγλου που έπαιγε με 39 πυρετό και με δύο σακούλε σε μετό από το γήπεδο. Ωραία, μπήκαμε δυναμικά, βλέπω. Μου φίλο μου Ηρακλειδία ο Σιώπη. Με τη Σερέα τη Φιλινάδα. Γεια σου Φένια. Και Σιώπη, είναι ζευγάρι φίλων μου. Λοιπόν, ο οποίος μου λέει σε κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο, φίλε, έχω πάθει πλάκα, λέει. Βρίζει τους συμπαίκτες του. Εσύ... ο Μπερμπάντο. Δεν φαίνεται στην τηλεόραση, δεν φαίνονται αυτά. Γιατί είναι κλειστά πλάνα. Συνέχεια παρατηρήσεις. Ενδείξεις. Κομποτήριο ή. Δεν τρέπεστε καθόλου. Βόδια. Λέμε χορηγούς. Εδώ. Τον κλάδεψε, τον έδειξε κάτω και δεν διαμαρτυρήθηκε στο διαιτητή, ρε. Κομμωτήριο. Λοιπόν, για το hardball θέλω να πω το εξής. Ναι. Να συμπληρώσω. Ελπίδος 8 στην Πολύχνη στο Τρίγωνο είναι. Λοιπόν, ένα όπως είπαμε φανταστικό μαγαζί. Ποτά κάτσε καλά, μπυρίπε. Σε λίγο θα ξεκινήσουν και οι εγγραφές σε λίγο καιρό για τον άλλον διαγωνισμό και το χρονιαίο κάθε χρόνο που γίνεται αυτό το διαγωνισμό μπυρίπας. Το χρονιαίο. Ναι, κάθε τον χρόνο. Ετήσιο. Τον ετήσιο. Εν πάση περιπτώσει γίνεται ένα. Είναι μια φανταστικός διαγωνισμός εκεί πέρα. Κάθε χρόνο και καινούριο μοντέλο. Champions League, Europa League, αυτά τα καινούργια δηλαδή που έρχονται. Γελάτε τα αγκαριά, γελάτε. Το σε λατρεύω, σ' αγαπώ, ρε. Σ' αγαπώ. Θέλω, σ' αγαπώ. Άσε το βέβαια. Πρέπει να πάει σε φλέσσα, καλεσμένο με παπινότητα. Να τα γνωρίσετε. Το χρονιέο. Όχι, δεν το χρονιέο. Το χρονιέο. Όχι, με χρόνιο νόσημα, ρε παιδί. Χρόνιο νόσημα. Το χρονιέο, ρε παιδί. Μη. Τέλος πάντων. Φλέσσα, κάλεσε το. Ναι. Και κάποια στιγμή πρέπει να περάσει όλος ο κόσμος από εκεί για να δει τι γίνεται. Γιατί τα λόγια θα περισσέψουν μετά όταν πάνε από κοντά και δουν αυτά τα πράγματα. Πάμε στον επόμενο. Το κομμωτήριο που πήγες. Λοιπόν. Χθες πήγα κουρέφηκα πάλι. Ναι, σε βλέπω. Σε κάναν και μασάζ. Είναι δύο πανέμορφοι χώροι. Δύο κέντρα ασυντικής θα λέμε. Η κυρία Έφη. Το ένα είναι κούρεμα, χτένισμα, βάψιμο, ξέρω εγώ τα πάντα και τα τι αυτά. Το άλλο. Το άλλο είναι.
Μανικιούρ, πεντικιούρ. Πήγες και έκανες μασάζ. Την Τρίτη πάω για μασάζ. Τον Μπερμπάτοφ πήγες εκεί. Για μασάζ την Τρίτη. Σε ένα θα πάω εκεί πέρα. Σε μένα τι να με πας έτσι όπως είμαι, δεν φτιάχνομαι εγώ. Με πολύ ωραία, καλά κορίτσια, καλά χέρια. Καλά κορίτσια. Απαλά χέρια. Απαλά χέρια. Δηλαδή σε αυτή την πλάτη τη δική σου χωράει άλλο χέρι. Απαλό. Ναι και. Είναι στις αρχές της Ολύμπου, Ολύμπου 23 και 31. Όταν λες αρχές, εγώ πώς πάω από την Τούμπα. Είναι είσαι ανάποδα, εσύ έρχεσαι ανάποδα. Α, ξεκινάει από πέρα. Λέει που ξεκινάει από το Βαρδάρι και πηγαίνει. Τέλειος. Σαν και μεριά. Τέλειος. Εμένα, εγώ τι να πάω να με κάνει. Εσύ μπορεί να πας να κάνεις διάφορα. Τι να κάνω διάφορα. Τρίγα δεν έχω στο κεφάλι μου. Ό,τι έχει μείνει να την βγάλουμε κι αυτήν. Άπαυση. Λοιπόν. Ωραία. Και κανένα μασάζ φυσικά. Βέρκο. Σβέρκο, πλάτη. Εδώ. Κάνει. Μηνύγκια. Θα συνοηθεί εκεί μετά. Τι θα με πει. Εγώ θα πάω την Τρίτη πάντω εκεί. Ωραία. Είναι πολύ ωραία η χώρα. Θα δείτε και το βίντεο που ακολουθεί. Ναι, είναι και ο Τζόρνταν στο βίντεο με ύφος γόη. Λοιπόν, πετμεζάς τότης, έχουν χεστεί στις τοποθετήσεις, πώς το λένε. Δεν νιώθουν κρίση. Είναι φοβερή. Είναι τίμια παιδιά, ράψε ευθυλίσεις, ούτε διακοπή, ούτε τραυματισμοί. Μπερμπάτος, ζήτα συγγνώμη. Καλά και... σου λένε. Ναι. Ξεκίνησε από την αρχή, πράγμα που έλεγες ότι οι πληροφορίες σου λένε ότι δεν θα πάεις και εγώ σου λέγα ξεκινήσει από την αρχή. Πήγε. Πήγε καλύτερα μην πήγαινε. Και κρίμα που δεν σε έκανε ρόμπα σήμερα, γιατί θα σε κάνει ρόμπα προσεχώς. Πότε. Μόλις έβαζε και το δεύτερο το πέναλτι, ήσουν ρόμπα. Αν έβαζε και το κόλ του πέναλτι, ήταν ήσουν ρόμπα. Γιατί σου είπα και προηγουμένως ο Ιτζόγλου έχει κάνει δύο σακούλες σε μετό και είναι 39 με πυρετό. Τον έκανε αλλαγή, έφυγε. Ναι. Τον έπιασε σορτσάκι, δεν μπορεί να το σταματήσει. Τον έπιασε φανελάκι, δεν μπορεί. Τελικά τον αγκάλιασε για να το σταματήσει. Βλακία του Ιτζόγλου. Βλακία του Ιτζόγλου. Είναι τέσσερα άτομα πίσω. Τραγικό στην Ιτζόγλου εκεί. Τέλος πάντων, πολλά κιλά μπάλα για άλλη μια φορά έδειξε ο άνθρωπος ότι γνωρίζει. Δεν το συζητάμε. Είτε έχετε Nissan, είτε έχετε οποιοδήποτε αυτοκίνητο και smart, γιατί φέρανε και την πλατφόρμα για τα smart. Τα καλύτερα παιδιά, οι καλύτεροι τεχνίτες. Και αν έχετε προβλήματα με αμορτισέρ, προβλήματα λαμαρινάδες, λάστιχα και τέτοια, υπάρχει ένα τρίγωνο εκεί που υπάρχει μια αλληλοβοήθεια. Εγώ έχω βρει την ησυχία μου με αυτούς τους δύο. Έχω το Κόρντομπα με 147.000 χιλιόμετρα, δεν τρέχει ούτε λάδι ούτε ξύδι. Το πήγα στο ΚΤΕΟ και μου λένε ποιους έχεις μάστορες. Λέω τον Τότ και τον Πετμεζά. Εκεί λέει θα πηγαίνεις. Λοιπόν, ο Κλειδαράς, ο φίλος μας, ο οποίος πικράθηκε μάλλον σήμερα, Δελφών 101, ο άνθρωπος που ανοίγει πόρτες, ανοίγει παράθυνα. Μόνο χρηματοκιβώτια δεν ανοίγει. Ανοίγει χρηματοκιβώτια. Αν θέλει. Δηλαδή χώριζε ένας τύπος με μια τύπησα. Και λέει ο τύπος, λέει δεν πρέπει να μου φάει τα λεφτά κτλ. Μπορεί να σου ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Αν υπάρχει βέβαια ταυτότητα κτλ. Όχι ξένο, το δικό σου. Λοιπόν, έχει μετά ασανσέρ, βγάζει κόσμο. Ανοίξει τι θα γίνει που δεν έχει τίποτα μέσα. Πού ξέρει τι έχει ο καθένα. Δεν ξέρει τι έχει ο καθένα. Μπορεί να ήταν ωραίο πανό στο Καφτατζόγλιο. Πάω και η δύναμή σου λέει είναι υπουργή σου. Σας την είπα. Και ένα άλλο. Ποιο. Πάω Ήρα Θύρα 10 Τύρανα που μόνο πάω και έχει αλλοδαπούς. Το είδες εκείνο. Τι είδα. Δεν το είδα. Τι Τύρανα. Τη Θύρα 10 από κάτω. Λοιπόν. Δεν το είδα αυτό. Πού ήταν αυτό. Δεν το είδα. Συγγνώμη. Δεν λέω δεν έλεγες ψέματα. Μην υπάρξει. Σε κανένα μισά ώρα θα πούμε τους χορηγούς τώρα. Που σας λαφεύουν μετά τις 3. Το βόδι το άλλο μέσα άστο να φωνάζει. Του δώσω 3 ευρώ υπερορία. Πάνω για τους υπουργούς θα το μιλήσω. Πορφύρα. Κυρία Μέρη, γεια σου. Με τις μεζέδες του ωραίους, με τα ωραία σου τα ντολμαδάκια, με το καραβίσιο σου, το ωραίο που τρώγανε οι ναυτικοί, αλλά πού να πάρετε χαμπάρι, με το καταπληκτικό κρασί σου, το φοβερό τσιμπουρό σου και τα καταπληκτικά και μεγάλα ψάρια σου. Εντάξει, ψαρούκλες να, και οι οποίες τις ψαρεύουν οι ίδιοι, οι ηγίτες κτλ. Πέλαγα, γιαόρι κτλ. Λοιπόν, φοβερά μνημόσυνα, φοβερές κηδείες, φοβερή γάμη. Φοβεροί αραβώνες. Με 10 ευρώ μόνο το άτομο και 1 ευρώ ο καφές. Για μιλάμε για καφέ. Όχι τους καφέδες που δίνουν γενικά σε κηδείες και μνημόσυνα, οι οποίοι είναι νεροζούμι. Δεν έχω πάει σε κηδεία ρε που σχέση μνημόσυνο και να έχω πιει καφέ. Κάνει... Και να έχω πιει καφέ που να είναι. Βράζει ρε, τον Τέντζερε και κάνει πιέζα. Δεν ξέρω τον Τέντζερε τι κάνει. Ρε. Και φυσικά ο γιατρός μας, ο Μπανιώτης, ο οποίος είπε να πάει να κάνει τη μέση γιατί έχει γίνει σαν βουβάλι, να πούμε, με το βελονισμό. Θες να χάσεις κιλά, Μπανιώτης. Θες να κόψεις κάπνισμα, Μπανιώτης. Θες να κόψεις ναρκωτικά, Μπανιώτης. Δεν κοιμάσαι το βράδυ, Μπανιώτης. Πραγματικά, εμένα τσίπαγε λίγο η μέση, πλακώθηκα λίγο στα βάρη. Κάτι πάγκους, κάτι αυτά. Τσίπησε λίγο η μέση, πήγα με έβαλε δύο βελόνες πίσω. Την άλλη μέρα πήγα, έτρεξα, έκανα τα 5 χιλιόμετρα κάτω από, 29, κάτω από 30 λεπτά. 29-45, 29-50. Φοβερός. Θα πάτε. Και για τις γυναίκες, για το τοπικό αδυνάτισμα,
Το τοπικό πάγος, κυταρίτιδες, τα πάντα. Στον Πανιώτη. Λοιπόν, πάμε να τους δούμε. Κλαίω με το πέναλτι του Περπάτο. Πήγε, λέει, έβγαζε το σκυλί του Βόλτα να κατουρίσει. Χαλαρός περπάτημα και έτσι. Το γκολ τυχερό κατά λάθος. Ναι, όπως με τον Ατρόμητο κατά λάθος γκολ. Πραγματικά και τα γκολ που βάζει περπατώντας το βάδι πάνω. Όπα. Το γκολ του είναι γκολ εννιαριού. Άστο, η μπάλα το τυπάει εκεί από το τσάφ του Αθανασιάδη, που είναι τρελό τσάφ. Τυπάει ναι. Στην πλάτη του Μπαρτολίνη, στρώνεται εκεί άλλο. Αυτό είναι σε ετοιμότητα και με προβολή τελείω. Εγώ βλέπω ότι τον Περπάτο δεν τον παίζουνε. Δεν τον παίζουνε. Άστο. Δεν τον δίνουν παγιές. Ωραίο γκολ. Χορηγεί τώρα. Τερορίτσα. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Εφη. Ολύμπου 23 231 0 515 017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31. 231-0-555-703. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφιαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-282-400. Παρακαλώ! Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γκαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-0-85-2727.
Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0922-710. Βαρέθηκες να ψάχνεις το ιδανικό συνεργείο? Κουράστηκες να αλλάζεις κάθε λίγο γιατρό για το αμάξι σου? Ανέβα την Κλεάνθο στην κάτω Τούμπα και μόλις αντικρίσεις το γήπεδο του ΠΑΟΚ, στρίψε αριστερά στη Διογένους. Φτάσε στο νούμερο 35 δεξιά και άραξε. Εκεί ο Άγγελος Πετμεζάς και ο Κοσμάς Τότης σε περιμένουν. Για σέρβις και για υπηρεσίες παντός τύπου. Έως 1600 κυβικά λάδι και φίλτρο για 7.500 χιλιόμετρα μόνο με 40 ευρώ. Δώρο στο σέρβις η κάρτα καυσαερίων. Σέρβις κλιματισμού, ελαστικά, αλλαγή αμορτισέρ και συνεργασία με φανοβαφείο και ηλεκτρολόγο. Χωρίς να μετακινηθεί το αυτοκίνητο από το συνεργείο μας. Nissan, Hyundai, Ford, Chevrolet, Kia, Toyota και όλα τα μικρά και μεσαία αυτοκίνητα της πιάτσας. Η πάντα χρονισμού άλλαξες. Λοιπόν, 5 λεπτά να αναλύσουμε το παιχνίδι. Από οπαδικής και από ποδοσφαιρικής πλευράς. Καταρχήν, περίμενα το Καφτατζόγλιο λίγο πιο γεμάτο. Και εγώ το ίδιο. Και αρκετός κόσμος του Ηρακλή δεν πήγε στο γήπεδο γιατί η θύρα 10 κάναν face control, μην πάει κανένας παόξης στο Καφτατζόγλιο και πολλοί Ηρακλήδεις, μπαμπάδες, παιδιά κτλ. Δεν πήγανε. Συμβατικοί. Συμβατικοί Ηρακλήδεις. Τα λέω τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Πέρασα από το Καφτατζόγλιο σήμερα το πρωί να κάνω ένα έλεγχο. Ήταν κάτι ματατζίδες, κάτι μπάτσι, κάτι κλούβες και η θύρα 10 απέναντι να κάνει control ποιοι και πώς και περνάνε κτλ. Πιο πιθανό είναι να δεις καλόγρια στο Άγιον Όρος γυναίκα παρά παοξή στο Καφτατζόγλιο. Τέτοιος εξονυχητικός έλεγος έγινε στο οπαδικό κομμάτι. Τους πήραν τον αέρα. Το εκατομμύριο παοξίδες που δεν μπορούν να πάνε στο Καφτατζόγλιο. Είναι θέμα, τώρα έχει γίνει θεσμός. Τους έχουν τρομοκρατήσει, τους πήραν τον αέρα. Χαλάρωσε. Δεν χαλάρωσε. Δεν θέλει να πάει ο παοξίδες. Δεν θέλει να πάει ο παοξίδες. Γιατί πώς θα πάει. Πώς θα πάει. Ας έρθει ο Ηρακλειδέας, του είπα. Τι τους πήραν τον αέρα, σε έρθει ο Ηρακλειδέας. Δεν ξέρω. Εγώ θα πάω. Έλα. Φέτος. Βάλε το ένα κασκόλ εδώ και έλα. Κασκόλ να πάω. Ναι, του Ηρακλή ένα κασκόλ και έλα στην Τούμπα. Γιατί να πάω χωρίς κασκόλ. Πάνε με ένα κασκόλ γιατί. Καταρχήν μπορεί να πάμε κασκόλ στην πέντε με φίλους. Ναι, πάνε. Ναι. Τι με θέλουν στην πέντε. Δεν ξέρω, πάνε. Είναι. Εσύ το βαρέσεις. Εγώ γιατί να το βαρέσεις. Ναι. Μπράβο στο πανό που έλεγε για τον Θόδωρο Παπαδόπουλο τον τιμάει πάει Ηρακλής. Αυτό είναι σεβασμός. Βέβαια, αν δεν πέθανε, δεν θα βγάζανε κανένα αυτό, τέλος πάντων, λόγω της κατάστασης που πέθανε. Τρίτον, περίμενα και την πρώτη ερώτηση που θα κάνω στον Γιώργο μετά είναι, πριν το μάτσο μου είπε ο Γιώργος με τον Μούση, ο Παοξής, από το Χαριλάου, ότι θέλω να δω τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων υπέρ της ομάδος μου, του ΠΑΟΚ, να είναι τόσο μεγάλη όσο ήταν η διαφορά δυναμικότητας του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Πιθανολογώ ότι δεν θα είδε κάτι ανάλογο. Θα μας τα εξηγήσει μετά όπως θα μιλήσουν όλοι. Και έχουμε και Ολυμπιακό ΑΕΚ, έχουμε και πολλά μάτσα. Έχουμε και το ντεμπούτο του Κλοπ με ισοπαλία. Έχουμε και Ευρώπη, έχουμε ωραία γκολ κτλ. Επιτυχία Κλοπ. Ναι, πήρε τον πόντο. Μεγάλη επιτυχία Κλοπ. Λοιπόν. Αλλά θα γελάσουμε με αυτό στην Αγγλία. Το θέμα με τα center back του ΠΑΟΚ είναι διαχρονικό και με τον τερματοφύλακα. Κάποια στιγμή στο metrosport.gr που αναλύαμε το παιχνίδι, είχα πει στους παοξίδες, τους έχετε δώσει πολλά στημένα του Ηρακλή. Και από τα πολλά τα στημένα, πάλι ο ΠΑΟΚ έβαγε δύο γκολ από στημένες φάσεις. Και το κοιμάται κόνερ, ο Τούντορ και δεν βάζει Μαλέζα. Πρώτον, μπράβο στο θαλαμοφύλακα. Ναι. Μπράβο στο θαλαμοφύλακα. Και δεύτερον, επιμονή μου βάσεως, ο ΠΑΟΚ παίζει με ζώνη τις στημένες φάσεις. Με ζώνη. Επίσης να πω ότι υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στα center back του ΠΑΟΚ όπου περνώντας ο Τζιόλι τρίτο στόπερ έδειξε να πατάει καλύτερα με Τζιόλι, Τζαβέλα και Βίτορ. Τριάδα. Και κατέβασε μετά τον Μπέλκα
ο οποίος ήταν χεσμένος, έκανε ένα πολύ ωραίο γκολ, φανταστικό. Το οποίο ο Μακ κάνει την κίνηση πάνω στο Στάμου, που είναι από τα μεγαλύτερα ταγάρια χαμηλά στο μαρκάρισμα, του φεύγει. Θα τα αναφέρουμε. Ωραία μετά, το λέω μας, πολύ ωραίο χώσιμο ανάμεσα στα center back του Ηρακλή, του Πέλκα, που κάνει γκολ με το κεφάλι. Κάτσε την παλιά την κάνει. Ο Λέοβατς. Ο Σάμπο ή ο Λέοβατς. Όχι, τεσέντα κάνει ο Λέοβατς. Ναι. Στον Λέοβατς. Ο Σάμπο νομίζω ότι κάνει. Ο Μακ παίζει κόλλο τον... Ο Μακ δεν είναι. Παίζει κόλλο τον το Στάμου. Ναι. Και του γυρίζει. Του γυρίζει και τη δίνει στο Λέοβατς. Α, ο Μακ δίνει την πάσα. Ο Μακ. Του παίζει κόλλο και του γυρνάει. Με είπε κάποιος ο Σάμπο και λέει. Όχι. Το είδα και εγώ ξανά. Λοιπόν, μεγάλη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων σαν άτομα. Σαν τακτική θα πω ότι και ο Ηρακλής έκανε τα λάθη του, δεν πήρε το απόλυτο 100%. Δηλαδή, ο Τσιλιανίδης αυτό το μάτς σίγουρα είχε θέση ιδιαίτερα πάνω στον Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες έκανε φανταστικό παιχνίδι. Και έκανε φανταστικό παιχνίδι γιατί έβγαλε μεγάλο διάδρομο. Αρκετά λάθη. Δεν τον έπιανε κανένας τον Ροντρίγκες, που έκανε και κούρσες και έκλεισε και προς τα μέσα. Για μένα ήταν από τους κορυφαίους του ΠΑΟ. Έκανε αρκετά λάθη. Ο Ροντρίγκες. Αμυντικά, ο Ηρακλής χτύπησε από εκεί τον ΠΑΟΚ σε ορισμένες περιπτώσεις και πήρε κάτι από εκεί. Τι λέει, χρονιαίος διαγωνισμός, ημεριαίος ο αγώνας και ακαριαία η εκδοχή. Οπότε δεν συγχωρούμε. Γιάννης Ορθοπαιδικός. Τα μηνύματα πώς γίνεται να τα βλέπουμε ολόκληρα. Τώρα μην ζητάς πολλά για τα μηνύματα τώρα εδώ πέρα, είναι εντάξει. Μην έχεις μεγάλες απαιτήσεις. Με τις άδειες τι γίνεται, Νίκο, ο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει. Περιμένει το ταγάρι μέσα με τις άδειες. Νίκο. Λοιπόν, παρακάτω. Είναι τέτοια η ανυπαρξία των στόπερ του ΠΑΟΚ, όπου ο Τζαβέλας φαίνεται δεν ότι παίρνει το καλύτερο από ό,τι οι τρεις υπόλοιποι. Δεν μαρκάρουν. Στο πρώτο γκολ δεν μαρκάρουν. Τον αφήνουν μόνο του εκεί πέρα. Ποιον αφήνουν μόνο του. Στον γκολ, πώς μπήκε το πρώτο γκολ, ξέρεις. Πώς μπήκε το πρώτο γκολ. Εκτελεί το γκολ και δεν μαρκάρει κανένας εκεί πέρα. Πρώτο δοκάρι. Ναι, δεν μαρκάρει κανένας. Πάει, μείνει μόνο του εκεί πέρα. Παίρνει ο Μπουλούτ, απίθανη κεφαλιά του Μπουλούτ. Δεν υπάρχει Μπουλούτ. Δεν μαρκάρει κανένας εκεί. Καθαρά αν σύρε, ρε φίλε. Λοιπόν, σταματήστε. Η μύτη του ξύνει το χορτάρι. Δεν υπάρχει εντολή για man to man πάνω σε παίκτες αντιπάλου από τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Παίζει μονίμως μία ζώνη η οποία του έχει στερήσει. Μαζί με αυτό το καντρόνι που έχει τερματοφύλακα, βρίζατε το Χαλκιά και ραδιοφωνική παραγωγή, κάτι τα γάρια και κάτι οπαδοί κτλ. Βρίζατε το Χαλκιά, ενώ τον Όρσε λέγει ψυχολογικά θα δούμε. Τι να πω τώρα, άμα φυσικά τρώει τον γκολ από το κέντρο. Ναι. Έτσι μας είπε. Βεβαίως. Απέκλεισε την ομάδα από το τελικό κυπέλλου με τον Ατρόμητο, ναι, και είπε φύσαγε ο άνεμος. Ποιο το πάθο. Ο τέτοιο. Για το Χαλκιά. Α, το Χαλκιά έπεσε. Είσαι εκνευρισμένο. Ο Χαλκιάς δεν πήγε 40 χρονών, πήγε. Τι να το κάνουμε. Τρία στόπερ στον αέρα ανύπαρκτα. Τρία στόπερ στον αέρα ανύπαρκτα. Ένα τερματοφύλακα στον αέρα ανύπαρκτο. Στημένα γκολ, αλλά και φάσεις που χάνονται κεφαλιές από το κέντρο της άμυνάς σου. Πάμε παρακάτω. Δεν βάζεις τον Κάτσε, δεν βάζεις τον Κάτσε σε αυτό το μάτς. Δεν βάζεις τον Κάτσε σε αυτό το μάτς. Σχόλιο. Γιατί δεν βάζεις τον Κάτσε σε αυτό το μάτς και βάζεις τον Σάμπο. Να κατεβάσει την μπάλα, με συγχωριστή. Να καλύψει διαγώνια επιθέσεις των αντιπάλων. Να βγει σε ντουμπλάρισμα στο πλάι. Να πηδήξει κεφαλιά. Σε βάλαμε στα δίκτυα ο Ηρακλής με τις στημένες βάσεις. Ναι. Δηλαδή, άντε να το πάω, γιατί είναι ψηλός. Θα το πάω στον Μπόι. Ένα το λάθος του. Ναι, μισό. Έχει τον Μπέλκα, ο οποίος είναι φανταστικός καθετοπασάκιας. Από εκεί και πέρα, ένας μένα, τρίπλα, να μπει, να σουτάρει, πόδια σου δεν έχει. Να τριπλάρει, χέστηκε κιόλας. Για ποιο μιλάς. Χέστηκε ο Πέλκας. Ο Πέλκας, ο Μακ. Εντάξει, πήρε μια κεφαλιά μέσα από δύο... Άκουμε, ο Πέλκας, ο Μακ και ο Μπερμπάντοφ ήταν τρομοκρατημένοι. Ναι, ναι. Στο πρώτο ημίχρονο. Βάλαν τα κλάματα, μην το συζητάς. Είδα το Καφτατζόγλιο, ναι, να επηρεάζει, ναι, 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 τους παίκτες. Τον Μπερμπάντοφ. Και τον Μπερμπάντοφ. Ναι. Τραυματίες. Γελάει ο κόσμος τώρα με αυτά που λες. Γι' αυτό έκανε γκολ ο Πέλκας. Αυτά γελάει ο κόσμος που λες τώρα. Τρομοκρατημένοι. Ναι. Γελάει ο κόσμος με αυτά. Γελάει ο κόσμος. Βέβαια γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος. Ο Μπερμπάντοφ τρομοκρατήθηκε για τον Καφτατζόγλιο τώρα. Θα σε ακούσω. Γελάει ο κόσμος με αυτά. Βγήκε σε μια συμμετοχούλα, έκανε τον γκολ στο σέντερ Φορίσιο. Από εκεί και πέρα έβριζε τους συμπαίκτες του και έκανε τον προπονητή. Τα ακούγε εσύ στην κερκίδα, στην τηλεόραση. Τα ακούγε ο φίλος σου από τη Σέρβη. Στο μάτς. Σλίπνο, τον έμενε, ναι. Έβριζε. Έβριζε, ναι, τον ο Μπερμπάντοφ. Ο Μπερμπάντοφ. Ναι. Έβριζε. Τον άκουγε. Α, κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Συγγνώμη. Όχι, δεν τον άκουσα. Ναι. Αλλά όταν οργισμένος. Πέθεσες. Κάνει παρατηρήσεις σε δύο απέναντι, οργισμένος,
Τώρα εγώ λέω. Άλλο είναι η παρατήρηση, άλλο είναι το νεύριζα. Ναι, αλλά 30 φορές το κάνει. Λοιπόν. Τις 3 δεν θα άρεσε για ένα φακό. Είναι 34 χρονών δάσκαλος. Δεν πρέπει να κάνει παρατήρηση, βεβαίως. Δάσκαλος. Βεβαίως, μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, δεν σχολιάζω. Σου κάνει το λάθος ο Σάμπο. 20 όχι, Λίκο, αγραφή 20. Και σου βάζει γκολ με τρίπλα προσπία. Και ωραίο πλασέ ο Βέλιος. Βεβαίως. Ο Βέλιος. Φταίει Όλσεν εκεί. Άφτε, πέρα κάνεις έξοδο. Ποιος Όλσεν φταίει είναι τώρα. Ο Βέλιος. Από πολύ μακριά πλασάρι. Ο Βέλιος. Ο Βέλιος. Βγαίνεις προς τα έξω και κλείνεις την εστία σου. Μόλις σου κάνει αυτό το γκολ ο Βέλιος χαμηλά. Χαμηλά. Mm-hmm. Γιατί αν το κάνει ψηλά είναι το στοιχείο του. Yeah. Είναι ψηλός, πολύ δυνατός και μπορεί να σε πάρει παραμάσμα. Εγώ ψηλά περίμενα το Βέλιο να σας κάνει ζημία. Ψηλά. Περίμενα να σας κάνει ζημία. Δεν σας έκανε. Αλλά center back, ο οποίος τρώει τρίπλα από το Βέλιο. Mm. Δηλαδή πόσο έφαγε τρίπλα ο Σιφάκης από τον, πώς το λέγανε τον, Γιάκοπ. Το Ρουμάνο. Να το center for αυτός που δεν τριπλάρει ούτε κόνο, ούτε κολόνα της δέει σε τριπλάρι. Εκεί λες τον Κώστα, ευχαριστώ πολύ το δελτίο σου και φεύγεις. Κώστα. Δεν λέω για τον Σάμπο ποιος κάνει τη λάθος πάση. Το έγκλημα αυτός το κάνει ο Σάμπο. Το κάνει. Ναι. Τελείωσε. Αλλά το Βέλιο χαμηλά, χαμηλά, χαμηλά. Εγώ ψηλά το Βέλιο περίμενα να σε κάνει ζημία. Εγώ τώρα το λέω δηλαδή. Αλλά χαμηλά να σου κάνει τέτοια ζημία δεν το περίμενα. Οκ. Okay. Μόνος ήταν εκεί. Ναι. Δεν ξέρω τι μόνος ήταν. Που δεν έκανε δύο μέτρα μπροστά έξοδο ο Όλσεν. Ωραίο πλασέ του κάνει. Ωραίο πάρσιμο του κάνει. Ωραίο πλασέ του κάνει. Φυσικά, να γυμνάζεται ο Βέλιος. Μπράβο. Και τα σπριντάκια του. Για να μαθαίνουμε λιγάκι. Και να κάνει ατομική ο Βέλιος. Για να βάλει 15 γκολ ο Βέλιος σε αυτόν τον Ηρακλή. Και να βγει ο παπάς του και να λέει τσογλάνια τι λέγατε για το γιο μου όταν ήρθε. Γιατί όταν ήρθε. Έκανε παρατήρηση. Τονία τον Κώστα. Τονία τον Κώστα. Να πούμε ότι σκοράρει στην ίδια αστεία που είχε βάλει και ο παπάς του 14 γκολ. Ο Βέλιος. Σε εκείνη την αστεία το έβαλε. Ήμουν στο μάτς το 84. Και εγώ ήμουν στο 13. Αν θυμάμαι καλά. Και το γκολ του Βέλιου. Δεν είναι τυχαίο. Πρώην παίκτη τη Everton. Είναι ολόιδιο. Κλασικά το έχει αυτό το πλασέ από μακριά. Ο Wayne Clark στην Everton. Ο αδερφός του Alan Clark τη Lynch. Σε ακούω. Περιμένει ο Βέλιος να φύγει ο γιος για πιο ψηλά με τον Ηρακλή. Τι σου είπε. Ναι. Ναι. Δεν μου είπε αυτονόητο. Το κατάλαβε. Είσαι εσύ πατέρας. Ναι. Τι περιμένεις. Ο γιος σου ναι. να φύγει. Ναι. Παρακάτω. Σε αυτό το match πρέπει να παίξει και ο Τσιλιανίδης. Ωραία. Το είπα. Σε αυτό το μάτι πρέπει να παίξει και ο Τσιλιανίδης. Το είπα. Κάποια στιγμή βγαίνει ο Μπουλούτ και μπαίνει τρίτο χαφ, ο Ποτουρίδης. Και εκεί ο Πάοκ παίρνει. Πορτουλίδης λέγεται. Εκεί ο Πορτουλίδης δεν του βγήκε. Ο Πορτουλίδης δεν του βγήκε σαν αλλαγή. Ναι. Ήταν πολύ πεσμένος. Ναι. Εκεί αυτή η αλλαγή, ενώ ήταν σωστή σαν σκέψη, σαν φιλοσοφία, σαν. Ήταν για μένα πάρα πολύ σωστή. Ξέρεις τι έγινε. Θα μπορούσε βέβαια. Απλά τι γίνεται. Ναι. Γίνεται η αλλαγή και μετά από 1:40 ισοφαρίζει ο Μπερμπάτοφ. Ναι. Δηλαδή το παιχνίδι, ο Πορτουλίδης ήθελε ένα 5 λεπτό, 7 λεπτό να πάει στο ναι. 2-1. Ναι. 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 Και κάτι θα έκανε ο Πορτουλίδης. Μετά το 2-3, ο ΠΑΟΚ έχει να επιδείξει μια τρομερή αλαζονία με αρχηγό των αλαζόνων, τον Μπερμπάτοφ. Σωστό. Έχει να επιδείξει μια. Απαράδεκτη ποδοσφαιρική αλαζονία με αρχηγό των αλαζόνων τον Περμπάτο. Γελάς. Ναι. Με μένα. Και με σένα και με το μήνυμα. Εντάξει. Θα τα πεις μετά. Φυσικά. Είστε στη μένα, δεν υπάρχει ιεραρχία, κύριε παιδιά. Ποιος εκτελεί. Στον γκολ που μπαίνει. Αυτός πήγε τώρα σαν μεγάλο όνομα. Εγώ τι παίρνω. Μπορεί να είναι φάουλ, μπορεί να μην είναι. Δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω ότι. Γιατί δεν είναι. Γιατί εγώ περίμενα να δω και να το ξαναδώ. Γιατί στο γήπεδο μέσα λέω: δεν, μην πάρω εσύ όρκο, δεν μπορώ να πάρω θέση. Ναι. Για το τρίτο γκολ μιλάς τώρα. Δεν κινούνται οι δύο παίκτες, μένουν ακίνητοι. Το καταλαβαίνεις. Για το τρίτο γκολ μιλάς. Δεν κινούνται, ναι. Για το τρίτο... Παουλάρα είναι φίλε. Παουλάρα. Το κάνα φράγμα, γιατί, δεν μπορεί να σκοτώσει. Και οι τρεις είναι, δεν είναι. Πού θα πάνε, δύο παίκτες είναι. Ο Περόνι και ο Βέλιος. Ξαναδές, τρεις είναι οι παίκτες. Το είδα 6 φορές. Ο Βέλιος κάνει μπροστά του ρε παιδιά και 10 κορμιά που είναι αδύνατο. Παίζουν μπάλα και άξονα. Μα δεν μπορεί να κουνηθεί, ρε φίλε. Ο Βέλιος το τεκμηρίωσε ο άνθρωπος επί 2 λεπτά. Δεν κινούνται ο Βέλιος και ο Περόνι. Ρε φίλε, είναι υπέρ του τερματοφύλακα στην περιοχή, το καταλαβαίνεις. Μάτια μου, δεν κινούνται. Δεν κινούνται. Δεν κινούνται. Δεν κινούνται. Τι να φύγουνε, να πάνε πού. Να φύγουν το γήπεδο.
Να πάνε πού! Ούτε καν κάνει προσπάθεια αυτός να σηκωθεί. Αν έκανε προσπάθεια, ρε παιδιά, και δεν κάνει προσπάθεια να σηκωθεί. Υποστηριζόταν φάουλ. Πού να βγει, δεν μπορεί να βγει, τον κάνουν φράγμα. Δεν μπορεί να σηκωθεί κιόλας. Είναι ομάδα και είναι ο παδός του ΠΑΟΚ, μου λέει. Μαρία, και εγώ και εμένα μου φάνηκε με σε πρώτο χρόνο φάουλ. Ακούω, ξαναβλέπω, δεν είναι. Η μικρή περιοχή είναι υπέρ του τερματοφύλακα. Αν ο τερματοφύλακα έκανε κίνηση. Έτσι ακριβώ. Είναι με λυγισμένα γόνατα ο τερματοφύλακα. Πολύ χαμηλά η στάση του Όλσεν. Κάνει προσπάθεια να σου φύριξει ο Βάουλ. Ναι, χωρίς να κάνει. Και ο Μπαρτολίνη έρχεται από πίσω και του το κάνει. Ο Περόνε με το Βέλιο είναι στατικοί, τον έχουν πλάτη και δεν κάνουν καμία προσπάθεια. Και ένα quiz παρόμοιο φάουλ. Είναι έξυπνη η κίνηση του Βέλιου και του Περόνε. Γιατί όντως ακίνητη και πολύ δυνατή και οι δύο, ο Βέλιος πιο δυνατός. Εντάξει, σωματικά. Ο άλλος, ο Φλόρος, ο Όλσεν, βλέπει τα γαϊδούρια μπροστά του. Δεν κάνει την κίνηση να βγει. Μα δεν μπορεί να σηκωθεί, τον έχουν πολύ άρεσε. Τι να σηκωθεί, μπορεί βρε. Δεν το είδα πέντε φορές, δεν μπορεί να σηκωθεί. Ένα 97 δεν μπορεί να σηκωθεί. Στα σκόθη δεν μπορεί. Εγώ άμα κολλήσω πάνω σου τώρα και ο Μάριος δίπλα σου μπορείς να κουνηθείς. Βέβαια μπορεί ρε, αν δεν κουνηθούμε εμείς. Αν δεν κουνηθούμε εμείς. Ως ακίνητος. Πες ότι είσαι πιο δυνατός από μένα. Κάθεσαι ακίνητος. Και παραμάζαμε τον παίρνεις, δε. Πώς θα τον πάρεις παραμάζαμε. Παραμάζαμε τον παίρνεις κιόλας, άμα θες. Τέλος πάντων. Καταρχήν, σαν quiz. Ποιο έτσι έχει φάει παρόμοιο γκολ ο ΠΑΟΚ και στην Ευρώπη. Αν το θυμάται κανένα. Τέλος πάντων. Φέτος. Όχι, παλιά. Ουντινέζε ΠΑΟΚ κάνα 0 με τον μεγάλο Μιχόπουλο που μένει ακίνητος επειδή ήταν μπροστά το σέντερ μπακ. Ναι. Λοιπόν, αυτά έχω να πω εγώ. Με εξέπληξε το πάθος του Σαραμαντά. Ναι. Εκπληκτικό παιχνίδι του Σαραμαντά. Σήμερα ήταν σκύλος. Πάρα πολύ καλό. Είναι σκύλος, το είπα. Ναι. Θέλει δουλειά στη σέντρα και λίγο επιθετικά. Λίγο πιο καλό. Είναι πολύ νέο. Δεν είναι... Ναι. Στον Πανελιακό έπαιζε μέχρι πριν 1,5 χρόνο. Το παιδί πήρε πολύ μεγάλη εξέλιξη. Βέβαια, δεν είχε βοήθεια κι αυτός στο μαρκάρισμα του Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες έκανε ζημιές μεγάλες. Και ο Ροντρίγκες πολύ με πολύ καλό το Σαραμαντά. Του βγήκε πάρα πολύ. Ο Μπουλούτ λοιπόν, σε αυτό το σκηνικό, ούτε αμυντικά βοήθησε τον παίκτη της πλευράς του. Σωστό. Γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει με έναν back half, ενώ ο Ηρακλής παίζει με δύο. Και ο ένας κάνει τους δύο με πρόβλημα. Με μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή έβγαινε ο Ροντρίγκες από τη δεξιά πλευρά. Ο Μπουλούτ δεν γύριζε. Ο Ιτζόγλου απέτυχε και αυτός στο μαρκάρισμα το βοηθητικό του Σαραμαντά. Με εξέπληξε ο Μακρύς. Ξέρω ότι είναι άμπαλος, αλλά σε αυτά τα παιχνίδια. Η δύναμή του. Ο Μακρύς, παιδιά. Ναι, δεν τον έχετε δει, νομίζω. Δεν τον παρατηρείτε με Κέρκυρα, με Όφη. Γιατί το παιδί, τον αδικείτε. Και ήταν πεκραμμένο σήμερα. Γιώργο Μακρύ, μπράβο για το πρόσωπό σου σήμερα, όταν μιλούσε με τον Αντώνη Πανούτσο. Δηλαδή τι. Αντώνη Πανούτσο, απαράδεκτο. Δηλαδή. Εν έτη 2015. Τι. Με επιτελείο εκπομπής 8 άτομα. Γιατί μιλάμε, είναι εκπομπάρα. Είναι πολύ ωραία. Πασαρέλα από μοντέλα. Όχι. Άλλο θέλω να πω. Περιμένεις να μιλήσεις με Γιώργο Μακρύ. Ναι. Και του λες τη μισή καριέρα του λάθος. Το παιδί απορώ πως έμεινε. Μπράβο στον Γιώργο Μακρύ. Με εκπομπή με επιτελείο 8 άτομα, εμείς κάνουμε το πρωί και το βράδυ στο Λίμπερο μόνοι μας. Δεν έχω εγώ επιτελείο 8 άτομα. Και όταν είναι να βγάλω κάποιον, μαθαίνω και διαβάζω για αυτόν. Αν βγάλω τον Γιώργο, θα κάτσω να μάθω αυτός ο Γιώργος τι κολοκύθια λέει, είναι λογιστής. Τι έχει κάνει στην καριέρα του, λέει ψέματα, αλήθεια. Έτσι. Το ξεφτιλίζεται. Το παιδί ήταν έτοιμο να φύγει. Για μένα μπράβο που έμεινε. Γιώργο Μακρύς, ζητώ συγγνώμη εγώ σαν άνθρωπος του χώρου. Και λατρεύω και Βαϊμάκη και Πανούτσο, έτσι. Τους λατρεύω. Να σου πω μια ειδικά Αντώνη Πανούτσο. Να σου πω μια αλήθεια για το Μακρύ. Του λέει πέρσι με τον Όφη έβαλε ένα-δυο γκολ. Λέει πέντε έβαλα. Και έκανε το παιδί συγκλονιστική σεζόν σε έναν Όφη πεσμένο από τον Οκτώβριο. Άκου λίγο. Με την πιο συγκινητική στιγμή με στη Βέρεια του πρωταθλήματος για μένα. Άκου λίγο. Συγκινητικός με στη Βέρεια. Άκου λίγο. Ναι. Ο Μακρύς. Στο Βέρεια όφελο. Τον ταιριάζει. Όχι το 4-2-3-1. Ναι. Τον ταιριάζει το 4-3-3 με δυο οχταροδέκαρα δίπλα του. Ναι. Και αυτό σαν εξάρι, σαν εξαροστόπερο. Ναι. Όχι για πολλά μέτρα. Ναι. Γερό παιδί. Ψηλά καλός. Ναι. Από μπάλα λίγα πράγματα. Παίζει επειδή είναι παθιασμένος. Ναι. Ποιότητα από χαφ. Δηλαδή είναι. Σε ποιότητα το Λαζάρ δεν το φτάνει. Ωραία. Ναι. Αλλά επειδή είναι δυνατό παιδί και καλός αθλητής, φαίνεται, για μένα Μακρύς Χαφ δεν υπήρχε. Δηλαδή σε ποιότητα. Εντάξει. Βέλιος αθλητής δεν ήρθε.
από μια ομάδα, από μια ομάδα από το εξωτερικό. Και έμαθα, και καλά έκανε ο πατέρας του και ο ίδιος. Ναι, πολύ δυνατό παιδί. Έμαθα, και αυτό είναι συγκλονιστικό, ότι έχει προσλάβει γυμναστή, μου το είπε ένας φίλος μου. Για personal. Πόσο οι γκόμενες των πλησίων που πάνε να επιδειχθούν με τους. Personal. 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 Αυτό είναι εδώ. Δεν ξέρω το όνομά του. Μου είπε τον ότι είναι καλός και το βλέπει επαγγελματικά. Αλλά. Κάνε μετάφραση, δεν ζούμε στο. Αλλά. Αν κάνει 12 γκολ σε αυτόν τον Ηρακλή, είναι άθλος. Ναι. Έκανε 3. Τα λέω όλα. Πρέπει να βελτιωθεί πολύ χαμηλά. Βγαίνει σε μικρή συμμετοχή, δηλαδή εγκεφαλική συμμετοχή, δηλαδή μπάλα δεν ξέρει κάτω χαμηλά. Μπορεί να σου εκτελέσει ποιοτικά κάτω. Σε μεγάλη συμμετοχή, δεν... δηλαδή έβλεπα τον Σκούρτη σήμερα, έτσι. Που βάζει τον γκολ του... του Αστέρας. Ναι, του Αστέρας. Μεγάλη συμμετοχή. Βλέπω τον Μανιά, που έχει μεγάλη βελτίωση κι αυτός. Ναι, ναι. Το βλέπαμε σαν Κανδρώνη, μεγάλη βελτίωση. Σε μεγάλη συμμετοχή. Είναι όμως να πάρει την μπάλα πλάτη και να δώσει, να τη σταματήσει, να τη δώσει πίσω στα 6 μέτρα, μη χαθεί η επίθεση. Και να ανεβάσει την ομάδα 3-4 μέτρα. Και πολλή προπόνηση. Στα πρώτα μέτρα. 10, 20, 30 μέτρα. Δηλαδή όταν φεύγει πριν 2 Κυριακές, 3. Ξέρετε, μου άρεσε. Στα πρώτα 30 μέτρα. Που ό,τι πάσα δέχτηκε. Ναι. Με τον Ρικάρδο Κώστα πίσω, με πλάτη στην εστία ο Βέλιος, 9 στις 10 της πήρε ο Κώστα. Με ενόχλησε πολύ αυτό. Ό,τι. Συρτά, ό,τι πάσα του παίξανε. Ναι. Με πλάτη στην εστία. 9, 8 στις 10 της πήρε ο Κώστα. Της πήρε ο Κώστα. Του ναι. Τις έκλεψε. Ναι. Δεν μου άρεσε αυτό καθόλου. Ναι. Ναι. Δεν δηλαδή, σχολιάσαμε τις αλλαγές καθόλου. Ειδικά του Τούντορ από την πλευρά μου θα είχα πολλές αισθάσεις. Δηλαδή, Γιώργο και Τζόρνταν, ο Σάμπο για μένα, αν ήταν ο Άγγελος σήμερα προπονητής, παίζει να τον έβγαζε και από το 30. Δεν μίλησαμε ακόμα, θα τα πούμε αυτά. Διάλειμμα για να τα πούμε όλα. Τώρα. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με bonus. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Εφη. Ολύμπου 23-231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31. 231-0-555-703. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Στο Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού, παράλληλα με τον βελονισμό σώματος, γίνεται εφαρμογή ηλεκτροβελονισμού, οτοβελονισμού, εφαρμογή λέιζερ και διαθερμιών. Τα αποτελέσματα του βελονισμού είναι εντυπωσιακά, συμβάλλοντας στην πλήρη υγεία και ευεξία του ατόμου χωρίς λήψη φαρμάκων. Ο βελονισμός αποτελεί το μακροβιότερο ιατρικό σύστημα όλων των εποχών.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταρτήσει ένα μεγάλο κατάλογο με τις ενδείξεις του βελονισμού. Ο βελονισμός, σε αντίθεση με πολλά φάρμακα, είναι μη τοξικός με μηδέν παρενέργειες. Ο βελονισμός απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και είναι απόλυτα ασφαλής. Οι βελόνες είναι αποστηρωμένες, πάρα πολύ λεπτές και μίας χρήσεως. Ο γιατρός, ειδικός παθολόγος, είναι ειδικευτής στο βελονισμό με μετεκπαίδευση στο νοσοκομείο του Πεκίνου της Κίνας. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-282-400. Παρακαλώ! Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0922-710. Βαρέθηκες να ψάχνεις το ιδανικό συνεργείο? Κουράστηκες να αλλάζεις κάθε λίγο γιατρό για το αμάξι σου? Ανέβα την Κλεάνθο στην κάτω Τούμπα και μόλις αντικρίσεις το γήπεδο του ΠΑΟΚ, στρίψε αριστερά στη Διογένους. Φτάσε στο νούμερο 35 δεξιά και άραξε. Εκεί ο Άγγελος Πετμεζάς και ο Κοσμάς Τότης σε περιμένουν. Για σέρβις και για υπηρεσίες παντός τύπου. Έως 1600 κυβικά λάδι και φίλτρο για 7.500 χιλιόμετρα μόνο με 40 ευρώ. Δώρο στο σέρβις η κάρτα καυσαερίων. Σέρβις κλιματισμού, ελαστικά, αλλαγή αμορτισέρ και συνεργασία με φανοβαφείο και ηλεκτρολόγο. Χωρίς να μετακινηθεί το αυτοκίνητο από το συνεργείο μας. Nissan, Hyundai, Ford, Chevrolet, Kia, Toyota και όλα τα μικρά και μεσαία αυτοκίνητα της πιάτσας. Η μάντα χρονισμού άλλαξες. Ναι, για πες. Την Κυριακή πάω Παναθηναϊκός. Πάω Παναθηναϊκός. Ό,τι σημαθές. Ναι. Ό,τι σημαθές. Κάτσε, βγήκαμε. Λοιπόν, άφησες κάτι υπονοούμενα στο διάλειμμα. Τι υπονοούμενα? Και για φιλικό παιχνίδι, πάω και έτσι το είδα εγώ, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, πώς το είδες έτσι? Να σου πω. Να ξέρω. Κάνει λάθη. Καταρχήν η ποιότητα μέσα, η διαφορά μεγάλη. Άστα αυτό, ναι, ποδόσφαιρο είναι. Όταν ο ΠΑΟΚ χάνει δεν κερδίζει, είναι ύποπτο το μάτς. Δεν είναι ύποπτο το μάτς. Εγώ λέω. Όταν κερδίζει. Στη Βέρεια ήταν ωραίο το μάτς. Τα πόδια του. Στη Βέρεια ήταν ωραίο. Στη Βέρεια ήταν ωραίο το μάτς. Εμένα με παρασυνθήματα δεν θα με μιλάτε. Στη Βέρεια ήταν ωραίο το μάτς. Σου λέει μίλησε ελεύθερα. Φυσικά ήταν ωραίο. Μίλα ελεύθερα. Ελεύθερα μιλάω. Μίλα, πες τι θες. Ξεκινάει το παιχνίδι. Ξεκινάει. Και μου βάζει μέσα τώρα το Σάμπο και το παιδί δεν πατάει καλά. Και κάνει λάθη στα λάθη. Στα λάθη. Και δεν μου το βγάζεις. Ναι. Τι θα πει αυτό? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα πει αυτό. Δεν ξέρω. Δεύτερον, γίνεται πέναλτι. Ναι.
σε σημεία του παιχνιδιού λόγου. Μπορεί να το καθαρίσει, το βάλει τον κόλ, τελειώνει το παιχνίδι. Τα πέναλτι τα βαράει ο Κλάους. Ναι. Το βαράει ο Μπερμπάτοφ. Μόνο το σεβασμό, ή δεν είναι υπόπτο. Το βάρεσε επεκταράς. Με κάνει αλλαγή. Φυσικά επεκταράς το βάρεσε. Δεν το συζητάμε. Υπάρχουν και κανόνες όμως. Έτσι δεν είναι, δεν υπάρχουν κανόνες. Τι θα πει επεκταρά, φυσικά επεκταράς τον Μπερμπάτοφ. Άρα έλλειψη πειθαρχίας. Άρα έλλειψη πειθαρχίας. Σωστά. Πρέπει να πέσει πρόστιμο τώρα. Προστήματα. Σε ποιον, στο τούτο. Και στον Τούντο Ραμαλάχη. Φυσικά. Και σε ποιον άλλο. Και στου ποδοσφαιριστέ. Στον Περπάτο. Στον Περπάτο. Βεβαίω. Άμα είναι έλλειψη πειθαρχία, ναι. Άμα είναι εντολή αυτή δηλαδή. Εσύ με είπε άλλα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Κάνει αλλαγή. Ναι. Βγάζει το Μακ. Ναι. Και ποιο με βάζει. Ποιο βάζει. Τον Κολάσα. Από πότε ρε φίλε έπαιξε ο Κολάσα μπάλα φέτο. Πε μα. Τι λέει το μήνυμα. Από πότε έπαιξε μπάλα ο Κολάσα φέτο. Δεν με νοιάζει δηλαδή το μήνυμα. Τι λέει το μήνυμα. Περιμένω να βάλω εδώ το Ζαΐρο μέσα. Ζάιρο, ναι, το Ζάιρο. Το Ζάιρο είναι καφενείο. Δεν έχει σημασία. Ναι. Είτε Ζάιρο, είτε Ζάιρο, είτε Ζαΐρη, ναι. Ίδια ποδοσφαιρική αξία. Φαντάσου να είχαμε Έλληνα προπονητή και τεχνικό διευθυντή, τι θα γινόταν. Ναι. Βγαίστε ρε κατάκια που βρίζατε τον Γεωργιάδη και τον Βρίσα και τον Αναστασιάδη. Παλιό μπουριά πίσω. Έκανε λάθη σήμερα, τι έκανε. Μιλήστε τώρα. Γλύφτε του Τούντορ και του. Γιατί πέρσι Γενάρη συν 5 βαθμού από τον Ολυμπιακό, φέτο τέλειο Οκτωβρίου συν 10. Λέει Τούντορ νύχτα. Όταν μπαίνει ο Περόνε με τον Ρωμάνο, βάζει το Μαλεζάρε ύπνε και όχι τον Κολάσα. Καλά, και διαβάζω ναι. Τεράστιο μήνυμα του θαλαμοφύλακα που μου το έστειλε στο ημίχρονο. Ο παδό του Πάου. Στο ημίχρονο, Κάτσε στον Σάμπο. Ναι. Ζάιρο στον Πέλκα και μετά το 70 Κλάου στον Λέοβατ. Και Μακ δεξί back half. Και Ροντρίγκε. Αριστερά. Καληνύχτα. Μεγάλο αλαμοφύλακα. Τον κάτσε δεν μου το βάζει από την αρχή. Μεγάλο αλαμοφύλακα. Αυτό αφήνει υποψίες τώρα. Όχι, δεν αφήνω υποψίες. Τι είναι υποψίες. Λάθος στήσιμο έκανε ρε φίλε. Λάθος στήσιμο. Μετά. Δεν είδα εγώ ρε παιδί μου πάθος στην ομάδα μου. Πάθος. Ποιος είσαι. Τι πάθος να έχεις. Λάθος η αλλαγή του Πέλκα, κατά με. Δεν ξέρω, αυτό μπορεί να έχει άλλο λόγο. Κοίτα, τον Πέλκα τον έβαλε κόφτη. Ναι. Τον έβαλε κόφτη και έβαλε το Μακ Δεκάρη. Και δυο σεντερφόρ Μπερμπάντοφ και Κλάους. Σαν κόφτη. Σαν κόφτη τον Μπέλκα. Ανόη το φάουλ του Τζαβέλα τελευταία λεπτά τη καθυστερήση. Τον έβαλε σαν τι μου κάνει φάουλ, κύριε Τζαβέλα. Το έχει το μας δικό του. Σου λέει μη γίνει ο μάνδαλο. Πάμε σε σένα μετά. Μη γίνει ο μάνδαλο. Να πούμε και δύο κουβέντε. Ναι. Έχει γίνει ο Ολυμπιακό και δεν έχουμε πει ούτε δύο δευτερόλεπτα. Ανόη το φάουλ του Τζαβέλα. Τελειώνω. Ανόη το φάουλ του Τζαβέλα. Βεντούρι, αυτά θα σε φάνε. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Φερνάντο Παπαδόπουλο. Στι καθυστερήσει με κάνει φάουλ, ρε φίλε, τελευταίο λεπτό. Την τρώ την μπάλα εκεί πέρα να πούμε. Έτερο μου ραδιοφωνικό ήμιση. Λοιπόν, ραπ. Κάτσε, κατσάσα μιλήσει. Όχι, ωραία, άστον, εσύ, τα πάω πρώτα. Καλά. Το πάω πρώτα. Λοιπόν. Φυσικά δεν είμαι ευχαριστημένος, καθώς όπως είχα πει στο ραδιόφωνο. Τα μούτρα σας τα βλέπω. Περίμενα να δω η διαφορά ΠΑΟΚ Ολυμπιακού να είναι μικρότερη από ό,τι ΠΑΟΚ Ηρακλή. Ναι. Αυτό περίμενα εγώ και δεν το είδα. Και δυστυχώς είδα το αντίθετο. Πολύ καλή παράδειγμα. Ωραίο. Σήμερα. Το σκορ, το πραγματικό τέτοιο του μάτς, τίτλος του μάτς ήταν κακός ΠΑΟΚ 3, ΠΑΟΚ 3. Ο Ηρακλής θα δυσκολευτεί πάρα πολύ με αυτή την εμφάνιση. Κυριολεκτικά δεν υπήρχε μέσα στο γήπεδο, δεν έκανε τίποτα. Απ' την αντίπερα όχθη τώρα, ας αφήσουμε τον Ηρακλή. Γιώργο, το μάτς αυτό για τον Ηρακλή ήταν πολύ ειδικών συνθήκων. Ναι. Βέβαια ήταν ειδικό συνθήκων. Και πάλι δεν έκανε τίποτα όμως, ακριβώς επειδή ήταν ειδικό συνθήκων. Η στόχη του Ηρακλή. Τι να έκανε, είναι δύο, να μην χάσουν από τον πάγο και να μην πάω ξέρω κατά τι να έκανε. Το πέτυχε. Δημιουργικό. Μεγάλε, παικταρά, δεν υπάρχει επαφή. Παικταρά, οι δύο ποδοσφαιριστές του Ηρακλή είναι ακίνητοι. Το είδα 6 φορές και το ανέλυε επί 2 λεπτά ο καθηγητής Παναγιώτης Βαρούχας και μίλησα με παιδί Παοκτσί που φαουλάρα. Παίζει μπάλα σε ψουμού, επιθετικός. Και μου λέει δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Είναι Παοκτσί, φαουλάρα, πάμε. Εντάξει, είναι ακίνητοι οι δύο παίκτες του Ηρακλή. Το είπαμε, πάει τελείως. Και μάθαμε να δείξει λίγο μπάλα Βρετανία. Ο Μπερμπάτοφ, εσύ που στέλνει το μήνυμα έξυπνε. Με την ΑΕΚ πατάει τον Κολοβέτσιο. Και το είπα και θα με τρώγανε εδώ πέρα κάποιοι. Ρε φίλε, και τον γκολ πώς μπήκε αφού είναι ακίνητη. Και γίνεται το πέναλτι. Τον γκολ πώς μπήκε. Εκεί ο Τζόρνταν δεν είπε τίποτα. Τον γκολ πώς μπήκε αφού είναι ακίνητη. Πατάει τον Κολοβέτσιο. Ναι. Δεν μας είπες τώρα κάτι. Εκεί ο Τζόρνταν δεν είπε τίποτα. Παίρνει νίκη ο Πάο. Τον γκολ πώς. Είναι φάση του πέναλτι. Αυτό είναι το λεγόμενο physical game, ρε παιδιά. Γίνονται αυτά. Έτσι θέλω βρετανικά. Αν είναι μάγκα ο Κολοβέτσιο, να σηκωθεί παλικαρίσια. Να του δώσει και μια έτσι. Στην περιοχή μέσα. Η περιοχή είναι σπίτι του αμυντικού. Το γκολ ποιο το βάλε του Ηρακλή. Το τρίτο. Ο Μπαρτολίνη. Μπερδέθηκε, δεν είναι από του δύο παίκτε. Λοιπόν, Γιώργο, συνέχισε. Λοιπόν, συνεχίζω. Ναι. Για να απαντήσω λίγο πρώτα στο Μάριο. Ναι. Τουλάχιστον ο Ηρακλής, αφού ήταν το παιχνίδι ειδικών συνθηκών, δεν περίμενε να κάνει τίποτα δημιουργικά, αλλά ήταν απαράδεκτος ανασταλτικά. Έκανε συνέχεια λάθη ο ΠΑΟ. Δεν έσωσε ούτε μία μπαλιά η αμυντική και η αμυντική χάφ του Ηρακλή. Για μένα η διοίκηση του Ηρακλή.
Πρέπει καλά, λίγο να στρίψει τα δόντια του προπονητή. Καλά, εσύ τώρα έχει ψωμί στον ΠΑΟΚ. Τώρα σήμερα στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής σήμερα. Ναι. Ο Ηρακλής σώθηκε σήμερα. Στα μπουζούκια του Ηρακλή. Ο Ηρακλής σώθηκε. Ο Ηρακλής έδειξε ότι θα κερδίσει. Πέφτουν δύο ομάδες. Ο Ηρακλής έδειξε ότι θα κερδίσει. Λέω από τον Μάιο ότι στόχος του Ηρακλή φέτος είναι ρεαλιστικός η σωτηρία. Πήρε ψυχολογία. Ο Ηρακλής σήμερα. Πήρε ψυχολογία. Βασικά σώθηκε. Ξέρει τι σπράττω εγώ τώρα. Βασικά σώθηκε. Και από εδώ και από τα μηνύματα. Τώρα μιλήσει άλλο. Τι συγγνώμη, να μιλήσει. Πράγμα εσύ χτίσε. Εσύ χτίσε φέτος. Όχι ο Γιώργος, εσύ. Πρόσεξε. Ο Γιώργος είναι μια χαρά. Εσύ χτίσε φέτος. Πρόσεξε, παλικάρι μου. Εσύ χτίζεις φέτος. Τι λέει. Χτίζεις. Άκου λίγο να σου πω. Τι χτίσε εσύ. Τι να χτίσω. Χτίσε. Είναι και βαριά η φανέλα εγκαμημένη. Τι είσαι, τι να χτίσω. Είναι και βαριά η φανέλα. Εγώ εισπράττω κάτι. Σε καταλαβαίνω. Εγώ εισπράττω κάτι ότι όλοι οι Ηρακλήδες είναι ευτυχισμένοι, πανηγυρίζουν. Και όλοι οι Παοξίδες είναι λυπημένοι. Λατρεία μου. Μετά τα 17 χρόνια αυτά που έχεις, πόσα είναι του Ιρα, 13-15, πόσα είναι του Ιωσο Καθαρτών. Εσύ πόσα χρόνια έχεις να κερδίσεις τον ΠΑΟΚ. Ρε μεγάλε, ναι. Ποιο είναι το δεύτερο σου ρεκόρ χωρίς νίκηση αντίπαλη έδρα, πες μου ποιο είναι. Πες μου εσύ τώρα. Βρε απάντησε, τα ελληνικά μου είναι χάλια. Όχι καλά είναι, άντε πάλι τα ελληνικά. Κατάλαβες την ερώτηση Αρκωστή. Η Ριζούπολη. Η Ριζούπολη. Ναι. Μπράβο, απάντησε μου εσύ τώρα. Στα 17 χρόνια τα 4 λείπεις, τα 5, 18. Και είναι 14 παιχνίδια. Τι συγγνώμη. Να κάνω ρε φίλε, κάποιοι μιλούσαν με παράγοντες και λέγανε ναι, αυτούς τους πούστιδες να τους ρίξουμε. Συγγνώμη, παράγοντες βγάλε πούστιδες. Το αντιπαδοξίδι και σου λέω, βγάλ' το. Λέω άλλο. Ψέματα. Βγάλ' το, βγάλ' το, βγάλ' το. Ηχογραφημένα δεν αυτά. Άλλο σου λόγο. Ηχογραφημένα ναι, δεν είναι. Το βγάζεις εσύ. Ο εισαγγελέα δεν τα έδωσε. Ναι, το βγάζεις εσύ. Το είπε ένας. Το είπε ένας. Δεν το είπαν δύο εκατομμύρια. Πρόεδρος. Δεν το είπαν δύο εκατομμύρια. Δεν το είπε ο Δήμος. Ναι. Δεν το είπε ο Γιώργος. Να το πει ο Γιώργος ή ναι. Εσύ δεν ναι. Έχω πρόβλημα. Λοιπόν, άκου λοιπόν τώρα. Να το πει ο Ραπτόπουλος, θα γελάω και μαζί του. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κάτσε. Θεσμικό πρόσωπο δεν το είπε. Λοιπόν, αρχικό. Εσύ αυτή τη στιγμή τι κάνεις τώρα. Αν βγει ο Τσίπρας ναι. Σήμερα και πει να βομβαρδίσουμε την Τουρκία στο τηλέφωνο σε μένα. Ναι. Έχει διαβαρύνει το κολοτούμπα γιατί με κάνεις τώρα. Εσύ αυτή τη στιγμή τι κάνεις. Εσύ βγάζεις τώρα ένα μένος αντιπαοξίδικο. Το καταλαβαίνω. Τι είπε, φίλε. Λέω τι είπε ο πρόεδρος σου για μένα. Ξέρουμε τι είπε ο πρόεδρος μας. Αν ήταν ο Σαλπικίδης στη θέση του Περπάτου. Ρωτάω εγώ τώρα. Τι θα γίνει. Ρωτάω εγώ τώρα. Είσαι ευτυχισμένος που στα 14 αυτά παιχνίδια είναι 7 νίκες και 7 ισοπαλίες. Είναι ρεκόρ αυτό για σένα. Πραγματικά δεν ασχολούμαι. Λοιπόν, όχι, πραγματικά δεν ασχολούμαι. Όχι προσωπικά. Αλλά επειδή εσύ ασχολείσαι. Προσωπικά. Επειδή εσύ ασχολείσαι. Ασχολούμαι με εσάς που ασχολείστε, δεν ασχολούμαι με κάτι άλλο. Ναι. Για μένα ο Ηρακλής είναι αντίπαλος μόνο σήμερα. Πουθενά δεν είναι αντίπαλος. Ο δικός σου αντίπαλος είναι Ολυμπιακός. Άκου παλικάρι μου. Άκου παλικάρι μου για να ξέρεις. Και εσύ δεν ξέρεις ότι είσαι αντίπαλος. Εγώ δεν ξέρω ότι είσαι αντίπαλος μου. Πότε διεκδικήσαμε μαζί τους ίδιους στόχους. Το 80. Στο κύπελλο. Μέχρι τότε. Είμαι τελικό, πήγα τελικό. Ήμασταν τότε αντίπαλοι. Το 85 πρωτάθλημα. 35 χρόνια δεν. Το 85 δεν πρωτάθλημα. Ρε παλικάρι μου. Ας βγει ο Κύμωρος Κουνούρης τώρα να μιλήσει. 30 χρόνια. Ας βγει τώρα ο Κύμωρος Κουνούρης να μιλήσει. Το 85. Εσύ, άλλο λέμε τώρα. Γιατί έπαιξαν εναντίον του ΠΑΟΚ στα Τρίκαλα χωρίς Χατζηπαναγή. Πάλι τα ίδια. Τα ίδια. Τα ίδια, τα ίδια. Γιατί αποβλήθηκε. Εσύ τώρα έχεις στόχο να σωθείς και εγώ θέλω να βγω Champions League. Έχουμε ίδιο στόχο. Με πας ιστορία. Με πας εδώ. Τι με είσαι αλήθεια που μου. Ρε παλικάρι μου, τώρα μιλάμε. Τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε κάνει ένα στόχο μαζί, κοινό. Τα τελευταία 30 χρόνια. Είσαι αντίπαλό μου. Πάμε να πάρουμε. 30, ναι. Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Δεκαετία 90 σου πει. Χτύπησε πρωτάθλημα ποτέ και δεν το ξέρει κανένα. Πότε χτύπησε πρωτάθλημα. Στα 90 δεν είχα πάρει. Εγώ είμαι 48. Δεν θυμάμαι ποτέ ο Ηρακλής να χτύπησε πρωτάθλημα. Εσύ θυμάσαι. Με αλέφαντο. Θυμάσαι. Με αλέφαντο. Εγώ θυμάμαι τον Πάκο να χτυπάει 20 χρόνια πρωτάθλημα. Με αλέφαντο 2-2. Κύπελο χτύπησε. 20 χρόνια να χτυπάει. 20 να τα τελευταία χτυπάει, 20 χρόνια χτύπησε κύπελο. Θέλει να γελάσει. Ρε βάλε σκάι, σε ελληνικά μιλάω, ρε. Θέλει να γελάσει. Ρε εσύ είσαι αντίπαλο του Πάκο τώρα ο Ηρακλής. Θα τρελαθούμε τελείω. Και ο Άρης. Ποιο Άρης, ρε. Γελάει ο κόσμο τώρα. Και από ό,τι φάνηκε στο κύπελο και ο μεγάλο Μακεδονικό. Ο Άρης πέρασε. Το 1-2 εκείνο με τον Μπακαγιώκο, το περίεργο. Το 1-2. Το θυμάσαι εκείνο. Θέλει να σε πάω στον κόσμο. Με πρόεδρο Παύλο Ανδρώνη. Τον ψυχίατρο. Με πρόεδρο Παύλο Ανδρώνη, το θυμάσαι. Ρε με τρελάντε. Ο Άρης παίζει γάμα εθνική. Με στοιχεία σου μιλάω. Τα στοιχεία είναι του Αγιονέρη. Άρης σήμερα. Το Μακεδονικό. Είναι αντίπαλο του Πάκου. Άρης θα τρελαδούμε τελείω. Είναι ναι, στην πόλη είναι ναι. Στην πόλη να αντίπαλο. Βέβαια. Για 90 λεπτά μόνο. Και δικό μου. Όταν συναντηθώ. Ε τι να είναι, φίλε. Φίλου έχουμε αντίπαλο. Είχαμε άλλο αυτό ρε φίλε. Σήμερα μιλούσα με παοκτσί φίλου και θα τζόγει. Είχαμε ίδιου στόχου. Έχουμε ίδιου στόχου τα τελευταία. Γιατί το καλυφθίζω και ελληνικά μιλάω. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε ίδιου στόχου. Τα 30 γίνανε 20 τώρα. Τα 30 να σου πω έχουμε ίδιου στόχου. Σε πολλές χρονιές ναι. Ρε με τρελάνεις τώρα. Χρονιές, πότε πήγες να διεκδικήσεις πρωτάθλημα, πες μου, θυμάσαι. Είμαι. Στα Κύπρα δεν έχω πάει 30 φορές ημιτελικό. Πήγες τελικό ποτέ, ρε. Μια φορά πήρες τότε όταν πήρα το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ το 75. Το 76 πέρα. 76. Πότε ξαναπήρες. Για Καστοριάδη πήγα τελικό. Και το χάσες από το 81 λοιπόν και μετά ξαναπήρες. Στο τελικό ποιο με επέκλεισα. Τον ΠΑΟΚ. Ναι. Από τότε και μετά είμαστε αντίπαλοι 35 χρόνια. Τι γελάς, είπα 30 χρόνια. Εγώ σου πήγες 35. Θες 30, 20, τι θες. 30 ρε φίλε. Τι, είσαι, να σου πω τι.
Είναι πολύ άσχημο να βλέπεις εχθρούς ανεμόμυλους. Εγώ να βλέπω σε ένα εχθρό. Εχθρούς ανεμόμυλους. Τον Ηρακλειδέα τον βλέπω. Όχι. Κατάλαβες θέλω να πω. Είναι πολύ άσχημο πράγμα να ονειροπολείς. Επίσης, να κάνω εγώ τώρα την Μπαρτσελόνα αντίπαλο. Η μεγαλομανία μου αρέσει, τη λατρεύω, αλλά παράδειγμα, τη μεγαλομανία που είχε ο Ντένις ο λατρεμένος μου στην ΑΕΚ. Μεγαλομανία από άνθρωπο που δεν μπορεί να περάσει πάνω από αυτό εδώ ξέρεις και να βλέπει εκείνο. Ξέρεις τι θα πει αντίπαλος, ρε φίλε. Με ενοχλεί. Αντίπαλος, ναι, ρε Τζόρταν, εδώ να σταθούμε. Αντίπαλος εσύ, θα πει. 50 χρόνια, 100 χρόνια στην πόλη αυτή, ναι. Γιατί εγώ ιδρύθηκα. Ποιο θεωρεί ο Τζόρταν αντίπαλο. Το 1898 ναι. Ο Άρης και ο Ηρακλής και ο Απόλλων Καλαμαριάς ήταν αντίπαλοι. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν. Του ΠΑΟΚ! Για το ΠΑΟΚ μιλάω. Το σέβομαι το σωματείο και όλα τα σωματεία και αναγνωρίζω την ιστορικότητά του. Ό,τι και να γίνει. Και το μεγαλείο τη πρώτη ανάλυση. Αλλά να μπούμε τώρα, να προσγειωθούμε λίγο στη λογική τώρα. Γιατί θα γελάνε όλοι μαζί μα. Φέτος έχουμε άλλους στόχους. Όχι μόνο φέτος και τα τελευταία 10 χρόνια. Από τότε που βγήκατε τέταρτη και πανηγυρίζατε ένα μήνα. Τότε που κερδίσατε όλες τις ομάδες Αθήνα. Από τότε δεν θυμάμαι άλλο το μακάρι να πάει ολόψυχα, σου μιλάω, να βγει πεντάδα. Ρε Τζορτανά, άσχημες εποχές έχουν όλοι ιστορικά σαν ομάδες. Γιώργο! Και εσύ όταν είχες πει σε αρχή του 90 να κλείσει ομάδα. Θα πεις εσύ τα δικά σου. Στα κάτω. Λέγε Γιώργο, γρήγορα Γιώργο. Αυτό άλλο. Στοπ. Λέγε Γιώργο. Όταν ήμουν εγώ στα κάτω μου, ήμουν μέσα τετράδα και πεντάδα όμως. Ο Πάουξ είναι ιστορικά. Δύο-τρεις φορές σταμάτησε ο 8ος και έκτος. Λοιπόν, Γιώργο, δεν θα σε διακόψουν τα ταγάρια αυτά. Συνέχισε να λες. Συγγνώμησε τώρα εγώ τον Γιώργο. Ναι, εντάξει, τελείωσε. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ναι. Αυτά ως ναι. Απάντηση προς τον Μάριο για τον Ηρακλή. Πάμε τώρα στον ΠΑΟ. Λοιπόν, ο κύριος αυτός που έκανε αυτές τις μεταγραφές παίρνει 1,5 εκατομμύριο, έτσι. Σήμερα αποδείχθηκε ότι δεν έχει μόνο πρόβλημα συστημικό η ομάδα, αλλά έχει κάτι που είχα πει και πιο παλιά, ότι δυστυχώς το υλικό του δεν είναι καλό. Ακούω κάποιους παοξίδες να λένε να γίνουν μεταγραφές. Αν είναι να τους κάνει ο ίδιος, αυτός ο άνθρωπος που φέρανε, γιατί τώρα θα κάνει κάτι σωστό ενώ πριν δεν έκανε. Άρα για μένα πρέπει να δουλέψουμε με αυτούς τους παίκτες. Μην μπούμε στη λογική του Δεκεμβρίου να πάρουμε και άλλες μεταγραφές. Πρέπει με αυτό το υλικό να γίνει πλέον σωστή διαχείριση. Ό,τι έγινε, έγινε από μεταγραφές. Εννοείται ότι και αυτός και ο προπονητής, γιατί κανένας δεν έχει άλοθη, για τη σημερινή εμφάνιση πρέπει να λογοδοτήσουν στη διοίκηση του ΠΑΟ. Αυτή τη στιγμή εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ άσχετα και να μπαινε τον γκολ. Εγώ δεν θα πω έτσι, και να μπαινε τον γκολ. Γιατί το χτύπησε ο συγκεκριμένος παίκτης στο πέναλτι, ενώ δεν το χτυπάει. Πρώτον αυτό. Δεύτερον. Ο Περπάτοφ ναι. Έχει εντολή να χτυπάει τα πέναλτι. Αν έχει εντολή, εντάξει. Αν έχει εντολή, εντάξει τότε. Πάω πάσο. Λοιπόν, τότε γιατί δεν το χτύπησε σε προηγούμενα μάτσα αυτός, γιατί δεν τα έχει χτυπήσει όλα. Λοιπόν, δεύτερον. Δεν φάνηκε σήμερα για μένα καταρχήν από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, είναι γεγονός μια έλλειψη πάθους. Άκου το. Έτσι είναι ακριβώς όπως το λέει. Την οποία. Ναι, μην ξεκινήσω να τελειώσω λίγο, μην αρχίσετε τη συζήτηση. Λοιπόν, την οποία την κατανοώ, γιατί κανένας από αυτούς τους συγκεκριμένους παίκτες που παίζαν σήμερα δεν ξέρει τι είναι το ΠΑΟΚ Ηρακλής. Θεωρώ τον Ηρακλή τυχερό το ότι ο ΠΑΟΚ κερδίζει το πέναλτι και το χάνει. Αν το μάτι ήταν 2-3 και ο ΠΑΟΚ δεν κέρδιζε ποτέ πέναλτι, ο Ηρακλής ποτέ δεν θα ισοφάριζε. Ανέβηκε πάρα πολύ ψυχολογικά με το χαμένο πέναλτι. Σωστό, καλή παρατήρηση. Λοιπόν, και για το φάουλ, εγώ θα τοποθετηθώ, είναι γνωστή η θέση. Επίσης, Γιώργο, συγγνώμη, αυτό που είπες κάτι και συνεχίζει, δεν σε διακόπτω, παλικάρι μου. Στην ουσία, αυτό που είπες, το τίμημα του να έχεις ξένους παίκτες, έτσι κάποιο. Στα μάτσα αυτά έτσι. Μετράνε οι Έλληνες. Ο Ηρακλής το είπα την Παρασκευή αυτό. Είναι full στους Έλληνες. Και ο καλός φίλος Σταύρος Κόλικας. Μπαρτολίνη είναι... λέγεται Μπαρτολινίδη, δηλαδή. Αυτό δεν έβαλε τον γκολ. Αυτό δεν έκανε τη διαφορά σήμερα. Φίλε, πάω να σκίσω ό,τι έχω στα ελληνικά. Πάνε σκίσω, ρε φίλε. Ο Ηρακλής έχει 13 Έλληνες παίξαν σήμερα και 3 ξένοι. Καλά, ο Ηρακλής είχε πρόβλημα και δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφές. Άλλο λέει. Ρε το τι είναι στον κύριο αυτό που λέει, δεν έχει δίκιο. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Παίξανε. Δηλαδή ο Λέοβατς δεν μπορεί να πιάσει όπως ο αντίστοιχος ο Σαραμαντάς το τι είναι το μάτς αυτό. Αυτό. Σωστό λέει ο Γιώργο, συμφώνησα. Γιώργο, είπα κάτι άλλο εγώ. Όχι, όχι. Αυτό δεν είπες. Λοιπόν, για την περίπτωση φάουλ. Ο Σαραμαντάζ δηλαδή ξέρω ότι είναι ντέρμπι κλασικό αυτό, μεγάλο ας πούμε. Για την περίπτωση. Η περίπτωση το να τελειώσει φάουλ, να πούμε και καμιά κουβέντα για το άλλο, λοιπόν, το ντέρμπι. Η περίπτωση του φάουλ δείχνει καθαρά ότι ο τερματοφύλακας δεν είναι απλώς άπειρος. Υστερεί πνευματικά. Είναι δύο μέσα στην περιοχή ακίνητη. Εγώ συμφωνώ. Ρε, να μην σε χαρακτηρίσω κιόλα και φάω και καμιά μήνυση. Βγες εσύ εκείνη την ώρα και μόνο που θα έχεις επαφή και την παρανυχίδα να σου χτυπήσω, σφυρίζεται φάουλ. Λοιπόν, μήνυμα προς τη διοίκηση μπάσκετ του ΠΑΟ.
Στο ΠΑΟΚ δεν έχουμε πεντάρι. Μπράβο. Ο άνθρωπος είναι 1,95. Μπράβο. Πάρτε τον λοιπόν εκεί πέρα, μπας και δούμε καμιά άσπρη μέρα. Και τεχνικό διευθυντή του Γιώργου. Ναι, εννοείται φυσικά. Εννοείται να κάνουμε μεταγραφές. Γιατί μόνο ο Λαμάς έβγαλε την επομένη μετά από δύο μέρες που ήρθε ο Άρνεσεν τον Μιχάλη, τον φίλο Μιχάλη, αν ακούσε παρακαλώ. Βγες απόψε που είσαι φόλα Τσέλσι και είπες με χρονικές στιγμές και ονοματεπώνυμα το τι έκανε ο Άρνεσεν. Έβγαλε κάποια ονόματα ο Άρνεσεν. Να πάμε μετά στα Γιονέρα, παιδιά. Έβγαλε Μαλουντά, έβγαλε εντάξει. Λοιπόν τώρα. Τελευταία. Η ομάδα πρέπει να ανασυνταχθεί και να κοιτάξει μπροστά. Κανένας ΠΑΟΚτσής δεν πρέπει να είναι δυσαρεστημένος σήμερα, διότι η ίδια η διοίκηση μέσω του τεχνικού διευθυντή, του κυρίου εδώ, αυτό προσέξτε το λίγο αυτό που θα πω. Ναι. Κανένας ΠΑΟΚτσής δεν δικαιούται σήμερα να στεναχωρηθεί, διότι η ίδια η διοίκηση με το όνομα του τεχνικού διευθυντή, του κυρίου 1,5 εκατομμυρίου, είπε ότι ο στόχος μας είναι να είμαστε μέσα στην πρώτη τριάδα. Άρα ο στόχος αυτός μπορεί. Είναι εφικτός. Εφικτός αν πούμε πέμπτη. Άρα λοιπόν μην βγαίνετε και γκρινιάζετε εφόσον στηρίζετε αυτά που λέει ο κύριος τεχνικός διευθυντής. Χωρίς να διαμαρτυρηθείτε. Ακριβώς, μην κράζετε τζάμπα, μην δημιουργείτε κακό στην ομάδα. Τέλος. Λοιπόν, όχι. Συγγνώμη, τελευταίο. Για το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, το πρώτο πράγμα όταν είδα το μάτς, θυμήθηκα το φίλο μου τον Ασλαμά και μου κάνει εντύπωση που δεν το ανέφερε καν. Μου θύμισε ακριβώς το Πάο Κόφι. Ή το περσινό. Ήταν ένας παραμορφωτικός καθρέφτης υπέρ του Ολυμπιακού. Και σε αυτό οφείλεται για μένα στον προπονητή της ΑΕΚ. Τον οποίον έξω από τη θύρα 7 πρέπει να τον κάνουν ένα άγαλμα. Αυτό. Και μου δίνει την κατάλληλη πάσα να πω πάνω σε αυτό που λέει ο Γιώργος. Σε ξέρει πολύ καλά. Ακού. Δεν έπρεπε να κερδίσει 4-1 σε αυτό το μάτς. Ακόμα και στο επικοινωνία. Άκουσα έτσι. Ολυμπιακός. Να πω λίγο κάτι πάνω σε αυτό που είπε ο Γιώργος. Τη συντριβή την έδωσε ο Δέλλας. Ο Δέλλας. Έτσι. Ναι. Στο 61ο λεπτό, όταν χάνεις 1-0, δεν βγάζεις. Βιάστηκε να ρισκάρει κατ' εμέ. Δεν βγάζεις εκεί το δεύτερο σου κόφτη μέσα στο Καραϊσκάκι. Για να βάλεις το Μάνταλο σε ρόλο εξαροχτάρι και να πας στον Πουανανότε 10. Αυτό θα το κάνεις στο 78 με 80. Είναι 1-0. Δεν κάνεις 2-0, αγόρι μου. Μπορεί κάποια στιγμή να κερδίσει ένα στημένο μπάλα. Είναι όπως προηγήθηκε έτσι ο Ολυμπιακός. Γιατί στο πρώτο μήχρονο δεν έχεις φάει ίχνος φάση από τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν θέλω να στάθω εδώ. Για μένα το αγωνιστικό είναι το τελευταίο. Έχουμε φτάσει. Συμφωνώ πάντως σε αυτό που είπε ότι ο Δέλλας έδωσε απλόχερα. Γιατί άμα θυμηθείς, Γιώργο, το παιχνίδι, η καπακίσια επόμενη αλλαγή του Πορτογάλου του Ολυμπιακού, ραπ, θυμάσαι ποια ήταν. Βγάζει το Τσόρι Ντομίγκες που δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά. Φυσικά. Μα βάζει και δύο φυσικά και βάζει το Φορτούνι που είναι φρεσκαδούρα και ο πιο φορμαρισμένος του παίκτης και εκεί βρίσκει τους χώρους να σε διαλύσει. Του έδωσε απλόχερα το παιχνίδι. Πάρντο, Ερνάνη, Φορτούνι. Εκεί δηλαδή ήταν θέμα χρόνου μετά να μπει δεύτερο τρίτο και δεν θα σταματούσαν αυτοί και άλλα 10 λεπτά να έχει. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει και μια κόντρα. Κατέβα, δεν κάνει για 90 λεπτά. Αλλά τέλος πάντων. Τον είδαμε και με τα Γιάννενα με το Σιμόε που σας πήραν το κέντρο τα Γιάννενα και εκεί ήταν ένα μάθημα που έπρεπε να πάρει ο Δέλλας που δεν το πήρε. Συνέχισε. Εγώ θέλω. Δεν θέλω. Για μένα εξαντλείται το αγωνιστικό στο σημείο αυτό που αναφέραμε με τον Γιώργο που μου έδωσε την πάσα. Θεωρώ ότι έχουν μαζευτεί όλα αυτά τα 3 χρόνια τη διοίκηση του Πόνι και όχι του Τίγρη. Τίγρη περιμέναμε και πόνι βλέπουμε, για όσους ξέρουμε. Αυτά τα 3 χρόνια έχουν μαζευτεί πάρα πολλά και ήρθε ο καιρός να υποθούν κάποιες αλήθειες. Διότι όταν έχεις μελισανίδη δεν γίνεται να συμβιβάζεσαι με τη μετριότητα. Και έχουμε και λέμε. Τις δηλώσεις του Μαρινάκη τις ακούσατε, Μάγκες? Ναι. Ήταν το τέλος του παιχνιδιού. Ναι. Να θυμίσω λίγο στον κόσμο, για όσους τουλάχιστον δεν τις έχουν δει. Ναι. Βγήκε συγκεκριμένο ο Μαρινάκης. Που εγώ το μισώ, όπως και φαντάζομαι όσοι δεν είναι Ολυμπιακοί, ειδικά εδώ στο πάνελ. Αλλά εγώ τις προσυπογράφω 100%. Γιατί δεν πρέπει να στεκόμαστε με παροπίδες και με τσίμπλες στα μάτια. Είπε το εξής, για όσους δεν έχουν συμπλέγματα. Η ΑΕΚ του Ντέμι ήταν μεγάλη. Η ΑΕΚ του μεγάλου θείου Λουκά Μπάρλου, που ήταν Αριανός και έγινε στην πορεία ΑΕΚ, για να τα λέμε όλα. Ευτυχώς γλίτωσε το παραγωγικό της καριέρας και δεν έγινε παράγοντας στον Άρη. Που είχε φτάσει στην ομάδα στους 4 του ΕΦΑ για να μην ξεχνιόμαστε. Φαντάζεσαι ο Μπάρλος Αριανός. Θα το διώχνανε. Ξύλο θα το. Θα τον έδιναν. Να συνεχίσουμε. Λοιπόν, παιδιά, ξύλο. Λοιπόν, συνέχισε. Και είπε συγκεκριμένα ότι οι ομάδες αυτών των δύο παραγόντων ήταν όντως πραγματικά μεγάλες γιατί κάνανε παιδίσεις, προκρότησαν από σοβαρές οικογένειες, είχαν αξίες ιδανικά και μπλα μπλα μπλα. Ακόμη και του Ντέμι η ομάδα ήταν. Ναι, ομάδα το είπα, το είπα. Το είπα. Καλά παιδιά. Το είπα, το είπα. Ναι, γιατί είχε από πίσω την μια κουστοδία 10 εφοπλιστές, τόπο ονόματα ασχέτως που θέλαν να κρατήσουν την ανωνυμία του. Η σημερινή ΑΕΚ είναι μια απάτη. Είπε συγκεκριμένα ότι η ομάδα τη ΑΕΚ, αυτό που λέει ο Μάριος, η τωρινή του Μελισανίδη είναι μια απάτη. Και ότι είναι τζάμπα ευεργέτη και τζάμπα μάγκα. Εγώ συμφωνώ. Και μη, για όσους θα βιαστούν, κυρίως από τους δικούς μου τους οπαδούς, να βγουν να πούνε και να κράξουν. Πολλοί αεξίδες πάντως περιμένανε μια συντριβή
Για να φυσικά, θα σου απαντήσω, ρε Ραπτόπουλε. Ναι. Εγώ από το δεύτερο και μετά, να σου πω την αλήθεια, περίμενα συντριβή και το ήθελα. Και ξέρει γιατί. Περίμενα λίγο, ρε Μαρία, είναι σημαντικό αυτό που θέλω να πω. Το ποσό πες. Είναι σημαντικό γιατί άμα λήξει το παιχνίδι ένα μηδέρε μάκη για όσου σκέφτεστε μπροστά, θα βγουν τα παπαγαλάκια του Προέδρου σου και θα γράψουν την άλλη μέρα κάτι ωραίο σπόρο όπω και γράψανε, σφαγή τη διατησία και διάφορε άλλε λαϊκίστικε παπαριέ. Και κέρδισε τι εντυπώσει. Τι εντυπώσει είσαι, ο Λεβαδιακό είσαι, να κερδίσω τι εντυπώσει. Ενώ έτσι ξεσκεπάστηκε η γύμνια τη ομάδα. Γιατί δυστυχώ ή ευτυχώ το πρωτάθλημα είναι τη πλάκα. Ασχέτω ότι είναι βρώμικο, έχουν ξεφύγει, αλλά να σα πω και κάτι άλλο. Έπρεπε, παιδιά, κανονικά το πρωτάθλημα να έχει 3-4-5 ομάδε σαν τον Ολυμπιακό. Και ξέρετε γιατί. Γιατί όλε οι ομάδε και η δικιά σα και ο Βάζελο και η δικιά μα κελαϊδάνε πάντα μέχρι να έρθει. Και λαδάν μέχρι να έρθει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Και όταν έρχεται, αυτοί οι αγωνιστικοί προσγειώνονται στην πραγματικότητα. Είναι έτσι ή δεν είναι, ρε Σιραπτόπουλε? Ο Βέλας από εκεί και πέρα βοήθησε την ΑΕΚ να δείξει την ποδοσφαιρική της γύμνια. Τι να κάτσω να συζητήσω. Δηλαδή, δεν προστάτευσε το Μελισσανίδη στο κομμάτι του επικοινωνιακού. Να σου πω κάτι, Ρεπτόπουλε. Έκανε λάθος ο Δέλας. Εγώ δεν τα έχω ούτε με τα παιχτάκια ούτε με το προπονητάκο. Γιατί προπονητάκι είναι και ξέρεις που μου απέδειξε ότι είναι πολύ λίγος προπονητής. Πέρσι στο κύπελο, όταν θέλεις το 0-0 για να περάσεις. Τρίτο στόπερ. Και δεν βάζεις τρίτο center back για 2-3 λεπτά που τα κάνει μέχρι και ο μεγάλος Μουρίνο για να σηκώνει κατσαρόλες του Champions League χωρίς ντροπές. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Εν τω μεταξύ, ξέρεις πολύ καλά ότι τελευταία 3 λεπτά θα σε πάει. Μόνο που το σκέφτομαι τρελαίνομαι. Ξέρεις ότι θα σε πάει στη γιώμα Ολυμπιάκος και δεν βάζεις ένα τρίτο center back και παίρνεις τον πούλο. Γιατί να σου πω και κάτι, θα μου δίνεις την ιστορική ευκαιρία από Β' Εθνική, κάτι που δεν θα το έκανε ποτέ καμία άλλη ομάδα ιστορικά της Ελλάδας, να πας τελικό κυπέλλου και να σου πω κάτι, Ραπτόπουλε. Πια ξάθη τώρα με 2 γραμμάρια φανελίτσα τώρα, θα την είχα περάσει και δεν θα είχα σηκώσει την κούπα. Ξενταλίκη, την κίνο το κύπελο πέρσι δεν το έκανα. Όπως δεν το έκανα με τον Ατρόμητο. Που σου λατσάραν 2.000 λαό γύρω-γύρω. Το υλικό που πήγε με τελικό και ξεφτύλησε στον Ολυμπιακό, δεν σε ευχαριστεί. Άλλο λέει, ρε. Άλλο, και να σου πω και κάτι, πέρσι στο πρώτο παιχνίδι στο Καρεσκάκι είχε υποτιμήσει το παιχνίδι. Όλοι κάνουν λάδι, ρε. Η μισή δεκάδα την είχε αφήσει έξω. Όλοι κάνουν λάδι. Εμείς κρίνουμε εξ του αποτελέσματος. Αν έβαζε τον γκολ του πέναλτι του Μπερμπάτοφ 2-4, θα λέγαμε αλλιώτικα τώρα. Τζόρνταν, άσε να συνεχίσω λίγο να πω τα δικά μου 2-3 λεπτάκια. Όπως σας άκουγα με μεγάλη προσοχή για το Ηρακλής ΠΑΟΚ, παρόλο που το είδα και βλέπεις ότι συμμετείχα με κάποιες πινελιές σχόλια. Λοιπόν, θέλω να πω τα εξής. Κυρίως για τους δικούς μας οπαδούς, χωρίς να απαγορεύεται φυσικά να πάρει και να τοποθετηθεί οποιοδήποτε άλλος που υποστηρίζει κάποια άλλη ομάδα. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά και σημαντικά κεφάλαια κατ' εμέ που όλα αυτά τα χρόνια έπρεπε κάποια στιγμή να βγει ο κόσμος και να μιλήσει. Και σου δίνω εδώ την είδηση να ξέρεις ότι σήμερα υπήρχε σκέψη ομόφωνα από όλα τα κλαμπ του νούμερο ένα συνδέσμου της χώρας, που είναι 60 αυτή τη στιγμή στην Αττική μόνο, συνένοχο. Στην κυκλοφορία. Του Μελισσανίδη. Να βγάλει κοινή ανακοίνωση κατά του. Σου δίνει αυτή την είδηση που ίσως ακούγεται πανελληλίως πρώτη μακάρι, φορά. Μακάρι. Έγινε. Όχι ακόμα. Τι κάνετε. Δήμο, πες το νούμερο τι έδωσε η ΑΕΚ φέτος. Πες το αυτό. Ρε παιδιά, τώρα να μιλήσουμε λίγο και με κάποια στοιχεία. Ωραία. Ανεβαίνει η Super League, εγώ δεν έχω απέτηση να πάρω το πρωτάθλημα, αλλά θέλω να το διεκδικήσω. Έχω το Μελισσανίδη, δεν έχω τον Αδαμίδη. Ωραία. Δεν βιάζει και εσύ, ρε μεγάλε. Τι να μην βιάσω, ρε Τζόρνταν, τώρα να σου πω κάτι. Υπάρχουν δύο κατηγορίες οπαδών. Τζόρνταν, άκου το ποσό που έδωσε η ΑΕΚ φέτος για να πάρει παίκτη. Το ποσό, τι ποσό έδωσε, φαντάζεσαι. Θέλετε να σα δώσω την είδηση. Πες ένα ποσό. Η μοναδική ομάδα που πήρε λεφτά φέτος αυτό το καλοκαίρι στο μεταγραφικό παζάρι ήταν η Κέρκυρα για το 5ο στη σειρά αμυντικό χάφτη Εθνική Ελπίδα. Δεν θυμάμαι ούτε καν το όνομά του. 152 χιλιάρικα. Αυτά είναι τα μοναδικά λεφτά που πήρε ομάδα και όλα τα άλλα ήταν ελεύθεροι παίκτες που κάλυψε απλώς συμβόλαιο. Που εκτός του Μπανανότε που είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο και δεν είναι πάνω από 4,5 εκατοστάρικα, όλα τα άλλα και άντε και το Τσιμπούλα είναι 3,5. Ε, παιδιά, τώρα πήρε μια ομάδα με 0 χρέη και έχει ένα μπάτζετ με 4,4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ως όμιλος φιλομούσων, είπα, αδερφέ. Ξέρεις τι γίνεται. Ως όμιλος φιλομούσων. Την ώρα που ακόμα και ο δικός έχει το τριπλάσιο μπάτζετ, Τζόρνταν. Τι να πάμε, να πάμε στο θέμα του γηπέδου. Μη κομπλεξικέ. Κάτσε λίγο στο θέμα του γηπέδου. Όχι, ένα να τα πάρουμε. Στο θέμα του γηπέδου. Πάμε στο θέμα του γηπέδου. Νούμερο ένα, να τα πάρουμε χρονικά. Χάνει τι εκλογέ στα Φιλαδέλφια. Απαγορεύεται. Ποιε εκλογέ. Απαγορεύεται του Δήμου. Του Δήμαρχου, ρε. Δεν γίνεται. Θα βρει τρόπο ο Μελισσανίδης να τι πάρει. Ο νοονοήτο. Γιατί είχε υποψηφίο. Έλα τώρα, βγήκε τώρα ο Βασιλόπουλο του ΣΥΡΙΖΑ, γελάει ο κόσμο. Αλλά ξέρει τι, πάλι τζάμπα μάγκα εκεί. Ίσως πίστευε το σενάριο που εικάζω εγώ και όχι σενάριο, αυτή είναι η πραγματικότητα ότι θα βγει η Νέα Δημοκρατία γενικά και ότι θα βγει το μέτωπο της Νέας Δημοκρατίας εκεί πέρα. Και επειδή ξέρω κάποια άλλα πράγματα, δεν θέλω να τα πω στον αέρα όσον αφορά για τις εκλογές
στο Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας. Με τον νου σου, με τον νου σου είναι αυτή η αντίπαλη. Εντάξει, καλά. Το άλλο λέει, ρε, το... για το μήνυμα λέω, δεν λέω εσένα. Εντάξει, για το θέμα του γηπέδου που είναι το πιο βασικό που για μένα όλα από εκεί πηγάζουν, γιατί άμα τα βάλετε κάτω... Αυτό το τρενάρι. Εσύ είναι αυτό που λένε, μιλάμε τώρα μεταξύ μας, η όλη ιστορία ξέρεις ποια είναι. Θέλει να βρει κορόιδα χρηματοδότες να καλύψουν τα κεφάλαια. Δεν βρήκε. Εντάξει. Γι' αυτό και άμα δεις, επειδή ξέρω να βλέπω μπροστά. Θα πάρει από το ΕΣΠΑ. Το έχετε πάρει χαμπάρι ότι πριν λίγο καιρό, Γιώργο, εσύ είμαι σίγουρος ότι το έχεις δει. Έκανε κίνηση προς τον Τιτάνα, το Κανελόπουλο, που ανήκε στην ομάδα του Ντέμι, για όσους γνωρίζουν. Ένας από τους χρηματοδότες, τους βασικούς στην ομάδα του Ντέμι ήταν ο Κανελόπουλος. Έκανε άνοιγμα, αν έκανε, αλλά έτσι τουλάχιστον γράψανε. Και έχουν υποθεί από χίλιοι δημοσιογράφων για αγορά μπετών. Και καλά. Γιατί το έκανε αυτό το άνοιγμα, άμα το έκανε. Για αγορά, κατάλαβες, του οικοδομικού υλικού, η ανέγερση του γηπέδου. Γιατί. Για να βρει πάλι χρηματοδότη. Και τουλάχιστον να τα πάρει σε τιμή κόστος. Που είναι πάλι σαν να σου δίνει ο άλλος λεφτά. Τέλος πάντων, για να μην πλατιάζουμε. Μην πλατιάζει, το πλατιάζει. Η ιστορία είναι όλη, ρε παιδιά, η ιστορία είναι όλη ότι δεν δίνει τα προβλεπόμενα. Αυτά που θα έπρεπε να το αντιστοιχούν. Είναι φοβερά οικονομικός παράγοντας αυτής της χώρας. Καμία σχέση με την πρώτη του θητεία στην Άκη, τότε Πικαρά. Και δεν είναι αυτά λεφτά τώρα για να επενδυθούν στην ομάδα. Δεν πάει όλη αυτή η κοροϊδία. Δεν πάει. Ξυπνήστε, αδέρφια. Αυτοί οι εξίδες θέλουν. Οι εξίδες, συγγνώμη, δευτερόλεπτο. Οι εξίδες θέλουν. Ριβάλτο, τον άλλον, πώς το λέγανε, τον. Σκόκο, τελευταίο, κάτι τελευταίο. Να μην πληρώνουν, να ξαναχρεωθεί, να διεκδικούν πρωταθλήματα. Νοικοκύριοι δεν θέλουν τα παιδιά. Γιατί βλέπω ο άνθρωπος που πάει ή σαβάρκα ή σαμπανιά, φυσικά. Αυτό κατάλαβες. Αυτός θέλει μεταγραφές μεγάλες. Αυτός, να διεκδικήσει. Αυτός, άμα θέλει να το πάει... Σιγά με εθνική 300.000 budget και κοινοποιητό συμβόλο στην ΟΒΑ επίπεδο Super League. Άμα θέλει να το πάει ή σαβάρκα ή σαμπανιά, δεν βγαίνει να κολλάει το μαρινάκι. Μαρινάκι. Δεν τον κολλάει. Δηλαδή, άμε με είναι ο Μαρινάκης. Ο καθόλου. Λοιπόν, μα να κάνει τα δουλειά του, τη δουλειά του, ρε φίλε. Ξυπηρετεί τα συμφέροντα τη ομάδα. Λοιπόν, πρώτα ο Μαρινάκης μίλησε, έκανε δηλώσεις. Μετά απάντησε η ΑΕΚ. Ανακοίνωση η ΑΕΚ. Πρώτα ο Μαρινάκης. Και ένα σχόλιο για την ανακοίνωση τη ΠΑΕΚ. Γελάω. Διάλειμμα, ανοίγουμε γραμμές 540-601 τώρα. Ερωρίτσα. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με bonus. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Εφη. Ολύμπου 23 231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31. 231-0555-703. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφιαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη.
Ο βελονισμός είναι η ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 2310-282-400. Ουζερή Ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή Ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιάκια συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 2310-922-710. Βαρέθηκες να ψάχνεις το ιδανικό συνεργείο? Κουράστηκες να αλλάζεις κάθε λίγο γιατρό για το αμάξι σου? Ανέβα την Κλεάνθο στην κάτω Τούμπα και μόλις αντικρίσεις το γήπεδο του ΠΑΟΚ, στρίψε αριστερά στη Διογένους. Φτάσε στο νούμερο 35 δεξιά και άραξε. Εκεί ο Άγγελος Πετμεζάς και ο Κοσμάς Τότης σε περιμένουν. Για σέρβις και για υπηρεσίες παντός τύπου. Έως 1600 κυβικά λάδι και φίλτρο για 7.500 χιλιόμετρα μόνο με 40 ευρώ. Δώρο στο σέρβις η κάρτα καυσαερίων. Σέρβις κλιματισμού, ελαστικά, αλλαγή αμορτισέρ και συνεργασία με φανοβαφείο και ηλεκτρολόγο. Χωρίς να μετακινηθεί το αυτοκίνητο από το συνεργείο μας. Nissan, Hyundai, Ford, Chevrolet, Kia, Toyota και όλα τα μικρά και μεσαία αυτοκίνητα της πιάτσας. Η μάντα χρονισμού άλλαξες. Παρακαλώ. Ξεταράζεσαι εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω? Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. 231-085-2727. Πάμε. Είπαμε, πάμε. Λοιπόν, κάτσε να κάνω. Μια διαίρεση. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Έλα. Μ' ακούς? Σ' ακούω τώρα. Καλημέρα. Χαιρετίζω όλο το πάνελ. Γεια σου, φίλε. Παναγιώτη Τσάκης, από Κορινό Καθένης. Από Κορινό. Από τα, ναι, από τα δυτικά μέλη του Συνδέσμου του Φιλάθλου Νάη Καθένης 1983. Original. Όχι, δεν είμαι ποτέ original. Εγώ είμαι ΑΕΚ, φίλε. Εγώ είμαι ΑΕΚ, δεν είμαι original. Ωραίος. Ακούμε. Σαν να λέμε Άρης, όχι λοιπόν, Σούπερ 3. Ναι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Σε αυτό το πρωτάθλημα εδώ που υπάρχει σήμερα, εδώ τα τελευταία 20 χρόνια, ας πούμε, με διαιτησίες, ας πούμε, ενταλμένες από το Μαρινάκι. Ναι. Εσύ θα παίξεις τους Ράμπο, εσύ θα παίξεις εδώ, εσύ θα παίξεις εδώ, εσύ θα κόψεις από εδώ, θα κόψεις από εκεί. Μιώνω αυτά εδώ πέρα, ας πούμε, εσύ. Θα κάνατε επένδυση σε αυτό το λίγο ποδόσφαιρο? Απέσα στο φίλο. Απαντάω εγώ. Ναι. Όταν είμαι ο Βιολίδης με το Ζαγοράκι, όχι. Όταν είμαι ο Γούμενος, ξέρω εγώ, όχι. Όταν είμαι ο Πέτρος ο Θεοδωρίδης ο συγχωρεμένος, όχι. Όταν είμαι ο Ιβάν Σαββίδης, ναι. Όταν είμαι ο Μελισανίδης, ναι. Γιατί θα κοιτάξω μαζί με το budget μου να πάρω και την ΕΠΟ. Γιατί την ΕΠΟ την μπαζαρεύουνε. Ο
Ψευτοκόλεγες μου, εντάξει. Ψευτοϊστορία. Και μόλις ύπουλα, ύπουλα βέβαια από το που λέει, γιατί μετά θα κοιτάξει ο ένας να φάει το μάτι του άλλου. Ρε αυτό που θα μιλήσουμε ποδοσφαιρικά, τώρα θα μιλήσουμε τώρα, γιατί θες να κάνω το κουτσομπολιό τώρα, ας πούμε. Γιατί ας πούμε, ποια είναι να αγοράσουμε την ΕΠΟ, δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο, συγγνώμη. Το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να αγοράσουμε την ΕΠΟ. Ναι, ρε φίλε, αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι. Αυτό αρμόζει ναι, αυτό και αυτό. Δυστυχώς αυτό είναι το πρωτάθλημά σου, φίλε. Δηλαδή, εσύ θα αλλάξεις τα ίδια τα έθιμα. Δηλαδή, εγώ θα μπω σε ένα χώρο μέσα στη νύχτα και θα βάλω μέσα στη νύχτα εγώ δικούς μου όρους. Θα πάω μέσα στην ιατρική, θα πάω μέσα στην εκκλησία και θα βάλω τους δικούς μου όρους. Άμα είμαστε σε ένα όμορφο αγγελικά πλασμένο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα. Παναγιώτη, αν κατάλαβα καλά. Τότε αν είναι να μπει ο Μελισσανίδης και να μην κάνει, να μην βάλει λεφτά, θα σου πω εγώ. Εγώ δεν κουστάρω να κάνω την Μάρθα Βούτση, ρε. Δεν είπε καταρχήν να σου μην βάλει λεφτά, εντάξει. Και αυτή τη στιγμή ο Μελισσανίδης είναι 2,5 χρόνια στην ΑΕΚ, έχει δημιουργήσει ένα οικοδόμημα, α πούμε, σήμερα από τις ακαδημίες. Τζάπα την πήρε και οικονόμησε κιόλα. Όπα, έστασε το, τι ακαδημίες, ξέρεις πως έφαγες στην ΚΑΠ. Περίμενε Γιώργο, ΚΑΠΑ 20, ξέρεις πως έφαγες, αδερφέ. Τέσσερα και εκεί. Και στην ΚΑΠΑ 17-1-1. Πάμε να κάνουμε και τον γύρο του Θριάμου. Καταρχήν είναι ρωτήσει να κυπέρασουμε, κάποιο κάποιο ρωτήσει να γελιάσουμε εκεί πέρα. Τι είναι αυτά που λες. Φίλε, αυτό που έκανε ο Μελισσανίδης, να πάρει την ΑΕΚ τζάμπα. Άκου εδώ, ρίζεις, αν δεν σ' αρέσει αυτή η ΑΕΚ, πώς να πάρεις στο μπάσκετ. Εγώ διαρκείας πήρα, φίλε. Πού πήρες διαρκείας, με πόσο ευρώ, με 10. Εντάξει. Το Ντέμι δεν μου λέει εσείς οι Αϊκάρες που τον Ντέμι Νικολαίδη αυτό από κουλτούρα, αυτό τον Ντέμι Νικολαίδη το θεό. Είναι πάνω εγώ κάθε τον Ντέμι Νικολαίδη δεν μου λες. Παναγιώτη, μη τον αδικείς, τον ξέρω 25 χρόνια, ναι. Διαρκεία σε από τη μέρα που πήγαινε σε όλα τα αθλήματα. Και στο χάντολ και παντού. Ο Αεξής ήρθε στην άλλη εγώ δεν βάζω αϊκόμετρο. Όχι για να βγεις πέμπτος στο UEFA, φαντάζομαι. Για την ορίζα του Super 3 αυτούς εδώ πέρα, για αυτούς δηλαδή. Αν δεν σ' αρέσει η παλικάρι μου, α πούμε, η Ιάκη, αυτή η Ιάκη, μπορεί να πα στο μπάσκετ. Αρκετά μα έχετε πει ότι χρόνια ακούγαμε εδώ και 40 χρόνια με τον Ιωάννη. Ο στόχο σου, σαν να εξή, ποιο είναι. Δεν σε προβληματίζει ότι τα φετινά διαρκεία. Εμένα θέλω να βγει μια ΕΠΟ. Ήταν λιγότερο από πέρσι. Μια ΕΠΟ, να βγει μια ΕΠΟ με ανθρώπου, με κύρο. Ρε φίλε, αυτά που λες δεν γίνονται. Όχι με αυτούς εδώ. Αυτά που λες δεν γίνονται. Δεν γίνονται αυτά που γίνονται πάρα πολλά. Άρα δεν είμαστε στο κοινωνία, θέλω την Όλγα Κάμπελ να πω. Φτιάξει εσύ και εγώ την κοινωνία. Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι το φίλο. Εγώ θέλω την Όλγα Τρέμε απόψε. Θέλω λίγο μια ερώτηση. Τη μεγάλη παντοδυναμία της ΑΕΚ την τελευταία υπήρχε ΕΠΟ με κύρος. Τότε. Πότε. Τότε με Μελισσανίδη, τότε όταν τα έπαιρνε. Ναι, για δείξουμε να πούμε. Δείξουμε να είμαστε αγαπητέ μου κύριε Σίγουρα. Μισό λεπτό. Δεν θυμάμαι συγκεκριμένα μάτσα. Με Μελισσανίδη και Μπάγεμι που πήρε το παιχνίδι η ΑΕΚ με διαιτησία. Όλα τα πρωταθλήματα η ΑΕΚ ήταν η τελευταία κουσική. Είχες και στον ΠΑΟΚ, θυμάμαι εκεί. Επόμενη γραμμή. Το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα, μπορώ να σου πω ένα διπλό που πήρες. Επόμενη, πάμε γρήγορα. Πάμε. Άσε, επειδή ρώτησε ένα παλικάρι πριν από ώρα και είπα να του πω για να μην διακόψω τα παιδιά. Λοιπόν, εκπομπή το πρωί στο Λίμπερο 10 με 12 κάνω με Χρήστο Τσαλτίδη και Σταύρο Κόλκα και το βράδυ 8 με 10 με Γιώτη Βεντούρη τον Παοξή. Έτσι, στο Λίμπερο. Για τον Αθηναίο που ρώτησε. Αυτά. Το επόμενη γραμμή. Οπότε δεν υπάρχει τώρα του ραπ. Έλα, έλα. 8 χρονών ήσουν τότε, ρε, πού το ξέρει. Τι έγινε. Εγώ ήμουν μέσα στο γήπεδο. Μα ήμουν μέσα, 0-5 έπρεπε να είναι. Fair play μα έκανε έξι το παιχνίδι. Άσε ρε τώρα, με λέει το 0-1 με τον Σαβίδη τον κόλπ μέσα που άλλαξε ο Νικάκης στο κόρνερ. Εκεί δεν ήταν, μας να φάμε 4 γκολ τουλάχιστον. Δεν τα φάγαμε όμως, ρε φίλε. Μας έκανε fair play, ρε βλάκα. Γιατί να το φάμε εκείνο το γκολ. Γιατί να το φάμε εκείνο το γκολ. Ωραία, μέχρι τότε σας κάνανε fair play. Μας έκανε fair play ΑΕΚ τότε. Σαβίδη, Πατίκα, ο Κόσκης, Απανάβος. Ο Μαδάρα είχε ΑΕΚ τότε. Πάμε. Πανάξι έπαιρνε τα πρωτάδυμα. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Ναι, καλησπέρα, ακούγομαι. Ακούγεσαι, φίλε. Εγώ πήρα να πω ότι πιο αστεία ομάδα τον ΠΑΟΚ δεν έχω ξαναδεί. Δηλαδή θα του γελάνε και τα κοτοπερίστερα με αυτή την ομάδα εκεί πέρα, να τα ακούν κι όλοι στο στούντιο. Ποιοι είναι. Έχει εκεί τώρα το Σαβίδι εκεί πέρα, ρίχνει τα εκατομμύρια εκεί εδώ και 3 χρόνια και γελάνε ότι. Και ο παδό του Πανάνια Νάσο πάλι γελάζει με αυτή την ομάδα. Έτσι, ρε, ραπ. Εσύ τι οπαδό, σε ποιανή ομάδα, Ηρακλή. Εγώ δεν είμαι, δεν είμαι. Γιατί δεν μιλά, ντρέπει να το πει. Τι, μοντέλο είσαι, για πε μα. Εσύ δεν τρέπεσαι που είσαι παοκτή. Τι μοντέλο είσαι, πες μας, τι μοντέλο. Έχετε την πιο αστεία ομάδα. Άιντε πάλι, ντρέπεσαι να πείτε. Ντρέπεσαι να πεις την καταγωγή σου. Δεν είμαι κάποια ομάδα, πρέπει να είναι και καλά με το ζόρι να είμαι μια ομάδα. Αλλά ντρέπεσαι να το πεις.
Γελάει ο κόσμος με την ομάδα σας. Είχε έρθει ο Σαββίδης πριν από 4 χρόνια εκεί, λέγατε όλοι ότι τα εκατομμύρια πρωταθλήματα θα πάρουμε. Κορυδεύατε τους Βάζελους εκεί, όσοι λέγατε με τον Αφραγκούζο, όσοι κορυδεύατε τους Αδιανούς, όσοι κορυδεύατε να πούμε τους Ηρακλειδές, την ΑΕΚ. Τι θα βγει, όλοι γελάει. Δηλαδή δεν είναι για κοροϊδία, ρε φίλε, συγγνώμη τώρα. Ο Αριανός έφυγε, ο Ηρακλής έφυγε. Ο Βάζελος δεν πάει καλά, λείπει από τον Αύγουστο, από την Ευρώπη δηλαδή. Έχει 2,5 χρόνια να νικήσει το Βάζελο. Μπράβο για το μήνυμά σου. Σήμερα έδειξες πως στην πόλη μέσα κινείσαι τα σοκάκια. Εγώ κινούμαι σε σοκάκια. Και είσαι κλειστοφοβικός μέσα στην πόλη σου. Επόμενη γραμμή. Άιντε, βρε. Ναι. Είσαι κλειστοφοβικός μέσα στην πόλη σου. Ναι, βρε, κλειστοφοβικός μέσα στην πόλη μου. Έλα, Βίλε. Καλημέρα, Αριανός από Αθήνα, τι κάνω. Να, καλημέρα. Κόντι, Κόντι, μισό πω, καλησπέρα, μόνο μισό κλάσμα. Ο Δήμος, να ξέρετε, είναι κόντρα στο εξής. Από το 2004 και μετά, είναι συμβολική χρονιά, είναι κατάρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Από το 2004 και μετά, ο μέσος οπαδός Θεσσαλονικιού Συλλόγου έχει μάθει αυτό που λέμε το «στηρίζω και δεν κάνω κριτική». Από το 2004 και μετά έχει σημασία αυτό. Ναι. Πιο μπροστά δεν ήταν έτσι. Sorry λίγο από τον φίλο στο τηλέφωνο. Εγώ θα ειδικά επισημάνω... στη Θεσσαλονίκη. Και έχει σημασία αυτό από το 2004 είναι... και μετά. Πάνω είναι όπως ο αρχηγός. Πάνω σε αυτό που λέει ο Μάριος. Αν για την Αθήνα είναι κακό να στηρίζεις. Πάνω σε αυτό που λέει ο Μάριος. Να κάνεις πλάνα κράτη. Είναι κακό, κακό να στηρίζεις. Τα σπάγατε του Παντελάκη τα αυτά, δεν κάνετε κριτική. Βρωμιάριδες. Κριτική αν κάνεις πρέπει να κρίνεις πρώτα. Πρέπει να συγκρίνεις πρώτα. Ο Παντελάκη το λόρο δεν το βρίζατε. Το σάνο δεν το βρίζατε. Τώρα όλα καλά είναι, φάει την πέμπτη θέση. Ο Καμπάνης, ένα, τι ήταν ο Καμπάνης. Καμπάνης. Ο Καμπάνης. Έλα, φίλε. Να έξω, ολοκληρώσατε. Ναι, ναι, πες. Χαίρομαι πολύ, ωραία. Πρόεδρος Ασιάτης, μάνατζερ Ποντιακών Συμφερόντων και χορηγός Πυριώτης. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Άλλη μια φορά. Πρόεδρος Ασιάτης, μάνατζερ Ποντιακών Συμφερόντων και χορηγός Πυριώτης. Τώρα, και όπως κατάλαβε, η ομάδα πάει τρένο. Θα τα ακούσουν αυτά όμως, φίλε, οι Ανατολικοί και οι Δυτικοί που υποτίθεται ότι δεν υπάρχουν και θα γριέψουν αυτά που λέτε. Ναι, και είναι αυτά όλα τη φαντασία μου, τέλος πάντων. Ναι, αλλά δεν υπάρχουν Ανατολικοί και Δυτικοί. Το τρίτο, συγγνώμη λίγο, είπες πρόεδρος Ασιάτης, μάνατζερ Ποντιακών Συμφερόντων και το τρίτο. Χορηγός Πυριώτης. Χορηγός Πυριώτης. Τι είναι, ένιγμα. Όχι, έτσι απλά το λέω. Και όπως κατάλαβε, κατάλαβε, γιατί παραπάνω δεν μπορεί να αναφερθεί. Το ίδιο πρόσωπο λέει αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και τα δύο ντέρμπι θα αναλύσουμε. Ξεκινάμε από το ΠΑΟΚ Ηρακλής. Επειδή βγαίνεται μεγάλη κουβέντα για τον Μπερμπάτοφ, δεν αντιλέγει κανείς για τη φήμη του και για αυτά που έχει καταφέρει στο παρελθόν στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Θέλετε να σας αποδείξω με μια ερώτηση ότι αγωνιστικά δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ? Ναι, θέλει και ερώτημα. Στη φάση που είναι ο Βέγιος και τσιμπάει την μπάλα και από τα 15 μέτρα. Σωστό. Το σωστό. Βάζει. Σωστό. Αν τον Μπερμπάτοφ στη θέση του, τι θα έκανε? Θα πήγαινε να παίρνει ένα σκούτερ 50 για να κάνει αυτά που έκανε ο Βέγιος. Δεν πρόκειται να έτρεχε ούτε για 3 μέτρα. Είναι, παιδιά, είναι πάρα πολύ απλό. Ο τρόπος που στέκεται, που κινείται μέσα στον χώρο, η νοχελικότητά του, όλα τα στοιχεία του δεν κάνουν αυτή τη στιγμή. Ήταν επεχταράς, όταν ήταν σε καλά του, να τον έχει καλά ο Θεός που μας έδειξε την μπάλα ξέρει και είδαμε όλη αυτή την ωραία μπάλα στη Μάντσεστερ. Αυτή τη στιγμή δεν κάνει. Είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα δεν παίρνει σήμερα τον ΠΑΟΚ στις πλάτες του, τον πήρε ο Ροντρίγκες. Σωστό. Καταλαβες, εκεί είναι η αίστασή μου. Και δεν τον παίζουνε, παλιές δεν βγάζει. Δεν τον παίζουνε, εμείς τον παίζουμε. Δεν τον παίζουμε. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κουμπώσει τέταρτη ταχύτητα και ο ΠΑΟΚ είναι το γρανάζι που σου λέει θα βάλεις Δευτέρα. Όχι να τον ανεβάσει, τον κατεβάζει κιόλας, τον ρίχνει ταχύτητα. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δηλαδή δεν μπορεί να βγάλει ευνηδιασμό με τον Μπερμπάτοφ γιατί σου σταματάει εδώ και πόσες Κυριακές έχει σταματήσει 5 ευνηδιασμούς. Και την COVID τη δίνει δεξιά αριστερά. Και επειδή άξιο θέλει και τις φορές. Γιατί, γιατί τι κάνει την μπουστιά αυτή, ξέρεις. Γιατί δεν έχει ταχύτητα και αντοχή στην ταχύτητα. Και είναι και τεπέλης, ρε. Άμα την πάω γρήγορα την επίθεση, θα γίνω κολοτριμπίδα. Ωραία. Την πάω στο συμμετοχικό. Αν μου τη φέρουν στη μικρή περιοχή. Λοιπόν, πάμε στο Ολυμπιακό Σάιτ. Αυτά που μου λέμε δεν μπορεί να τα πιάσει. Αυτός. Ναι, δεν μπορεί να τα πιάσει. Δεν μπορεί να τα πιάσει. Πάμε λίγο στο Ολυμπιακό Σάιτ. Ναι. Από τη στιγμή που ο Γεωργάτος ανέλαβε, έχει αλλάξει όλο το κλίμα και σας το λέω εγώ. Όλο το κλίμα έχει αλλάξει. Καμία σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Καλό αυτό, ναι. Έχουν γίνει ομάδα και ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Καλό αυτό, ναι. Έχουν κόψει πάρα πολύ τα τριγύρω.
Όσον αφορά το Δήμο των Αεξή, τυχαίνει λόγω φίλων που έχω και οπαδών και φανατικών αεξίδων που ασχολούνται χρόνια με την ΑΕΚ. Παράδειγμα, έχω ένα ξάδερφο που παίρνει αυτός για 20 χρόνια απέναντι από τα επίσημα εισιτήριο. Γνωρίζεις ότι από τη ΓΑΜΑ, τη ΒΙΤΑ και φέτος την ΑΛΦΑ τα διαρκείας είχαν διπλή τιμή και τα μισά λεφτά πήγαιναν σε δικέφαλος 24. Φυσικά το γνωρίζω και να ξέρεις αδερφέ, δεν είναι τυχαίο ότι φέτος, άμα ρώτα να μάθεις ότι τα διαρκείας που πούλησε φέτος η ΠΑΕ είναι ελαφρώς λιγότερα από τα περσινά. Ο μέσος αεξής να ξέρει ότι δεν είναι φόδι. Το συνολικό κεφάλαιο βλέπει και ξέρει να κρίνει που επιντέμει 4 συναπτά τη συνοχόμενα είχαμε μακράν, ήμασταν οι πρώτοι σε πολλές διαρκείες από κάθε άλλη ομάδα. 35.000 με κορύφωση. Με κορύφωση. Τι έπαιρνε, το 50 στα 5. Τότε που είχε 27.000 διαρκείες. 90 ευρώ ήταν. Το συνολικό κεφάλαιο που συγκεντρώθηκε από ΓΑΜΑ, ΒΙΤΑ και ΑΛΦΑ Εθνική από τα διπλά διαρκείας που βγαίνει σε δικέφαλος 24, γνωρίζεις ποιο είναι. Επόμενη γραμμή, γνωρίζεις. Επόμενη, πάμε. Για τον Ολυμπιακό λίγο φίλος που είπε για τον Γεωργάτο, για μένα ο Ολυμπιακός απλά είναι στην κορυφή του τροχού. Του χρόνου πάλι θα τους ξαναπουλήσει, θα πέσει η ποιότητά του, θα αγοράσει άλλους, αυτό κάνει ο Ολυμπιακός. Θα αγοράσει άλλους. Θα είναι καλός, θα τους πουλήσει, θα γίνει κακός, θα αγοράσει άλλους. Την Άρσεναλ είχε στην 11η του 3 παίκτες που έπαιξαν Premier League. Για ένα μήνυμα που πέρασε προηγουμένως. Ολυμπιακό. Άσε την διαιτησία. Το σκάουτινγκ του Ολυμπιακού στην Ελλάδα είναι μακρά το καλύτερο. Βέβαια. Είναι βαγιά. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Άσε την διαιτησία που την έχουν. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Εντάξει. Επόμενο. Σε όλα ένα επίπεδο πιο πάνω. Πώς θα το παντού. Ναι. Καλησπέρα Κώστα μου. Έλα φίλε. Σακάς εδώ. Πού είσαι, Αργιανάκη. Τα σέβη μου στο Μάρι, δεν κατάλαβε ποιος είμαι. Μάρι είμαι ο 17, για να καταλάβεις κι εσύ. Ο Τάσο! Έλα, έλα. Ουρουγουάι! Ναι, ναι. Έλα ρε παιχτούρα. Καλησπέρα ρε. Καλά η οικογένεια, η ο αδερφός σου, εντάξει. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Ψυχή μου. Δεν σε ξεχνάω. Ούτε εδώ, τι τώρα. 15 χρόνια. Πριν 15 χρόνια κάτω από τη Βικτόρια. Με συγκινείς. Λοιπόν, δεν σχολιάστηκε κάτι σημαντικό σήμερα. Υπάρχει ένας ιδιοκτήτης δύο ΠΑΕ, ο οποίος άλλη ομάδα έχει Super League και άλλη πάει και βλέπει. Δεν είναι ΠΑΕ η ομάδα. Είναι, έχει την ΠΑΕ Βέρεια και τον Άρη. Ο Άρης είναι ένα αστυνομικό σωματείο. Ναι, έχει δύο ομάδες. Έχει μία ΠΑΕ και τον Άρη. Αν ψάχνετε το δεύτερο που έχει πέσει φέτος από την Super League, είναι η Βέρεια, παιδιά, να ξέρετε. Είναι ο Παθραγικός και η Βέρεια. Ο Ηρακλής γλίτωσε. Δεν περίμενε σήμερα να φέρει χ να νικήσει τον ΠΑΟΚ για να μην κατηγορεί. Δηλαδή θα σωθεί ο Παθραϊκός και θα πέσει η Βέρεια. Όχι, πέσαν. Παθραϊκός και η Βέρεια πέσανε. Α, Παθραϊκός και η Βέρεια. Όχι, Καλονί. Όχι, Καλονί. Δεν θα πέσει η Βέρεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει η Βέρεια. Η Βέρεια το έκλεισε το μαγαζί. Τελείωσε. Φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Το δώσαμε το διπλό τη Βέρεια. Η Βέρεια την έχει σαν μαξιλαράκι. Γιατί εγώ πιστεύω ότι όταν αυτό θα ανέβει β' εθνική. Φοβάται μη φάει κανένα μπραξικόπημα, ώστε σου λέει τουλάχιστον να μου μείνει η μία ΠΑΕ. Γι' αυτό μπορεί να μην πέσει. Στη Βέρεια δεν το γουστάρουν, να ξέρετε. Σε πιστεύω. Να σε πω κάτι. Άμα να τρέξει το παρελθόν, ο Άρης είτε είναι στην Άλφα Εθνική, είτε στη Βήτα, είτε στη Γάμα, είτε στη Δέλτα, τέτοια μάτς, τέτοια σειρή δεν έχει κάνει ποτέ. Οπότε αν λογιστούμε ότι ο Άρης νικάει μέσα έξω και ο Καρυπίδης είναι σε κάθε αγώνα και βλέπει τον Άρη. Ο Άρης ανέβηκε. Και Βήτα, Εθνική, και Άλφα, φίλε, το μήνυμα παραλήρημα τη χρονιά στη Μαρμίτα, να είσαι καλά. Ναι, κοίταξε. Οπότε το θέμα είναι ότι... πραγματικότητα αυτό έτσι. Το μήνυμα παραλήρημα. Αυτό έτσι ακριβώς είναι. Ο Καρυπίδης τη Βέρεια θα την αφήσει. Ναι. Τώρα, μπορεί να την κρατήσει στην Άλβα, εγώ έτσι πιστεύω. Αλλά είναι από Βέρεια. Πάει, παίρνει τον Άρη. 13-15. Οργανώνει, κρατάει τον Αναστόπουλο που κάνει καλή δουλειά. Και πάει με Αναστόπουλο Β' Εθνική. Ο ερασιτέχνης Άρης δεν τον κολλάει. Γιατί ο Ψηφίδης είναι ιδεαλιστής. Εάν τα Μπολντόκ δεν γαυγίσουν, με Ψηφίδη ο Άρης θα βγει. Άρα λοιπόν, από τον ερασιτέχνη είναι καλυμμένος, δεν ξέρω με τα Μπολντόκ του χρόνου τι θα κάνει. Στη Βέρεια, τα λέμε σαν επόμενη γραμμή. Πάντως κάνει κουμάντο ο Βρίζας, αυτός πληρώνει, αυτός καθαρεί, ότι είχε μελετά ο Βρίζας κάνει κουμάντο. Ο Βρίζας πληρώνει. Βεβαίως. Από την τσέπη του. Από την τσέπη του. Πληρώνει και κάνει. Τώρα δεν το ρώτησα άμα είναι από την τσέπη. Κάτσε τον πληρώνω εγώ το κουμάντο... με δικά σου λεφτά. Εγώ το πληρώνω τον Γιώργο Ρετζούτα. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Παντού και πάντα φαίνεται ο Βρίζας. Αυτός κάνει κουμάντο. Έτσι που το λες να βγάζω λεφτά εγώ να δίνω. Ναι. Ο Καρυπίδης λοιπόν δεν είναι στη Βέρεια πλέον. Μια που είπες Βρίζα. Ξέρουμε ρε. Είναι ο Σαββίδης.
Δεν ξέρω ποιο είναι. Να πούμε αντίο. Και η Βέρεια δεν θα κινδυνεύσει. Στο λέω να το ξέρετε κιόλα. Ο Καρτατζόγλου είχε 11.000. Να πούμε αντίο στον μεγάλο Χάουαρ Κένταλε. Τον προπονητή. Το μορφή τη Everton και τη Ξάνθη. Και του Εθνικού. Που επέμενε και του Εθνικού. Που επέμενε. Του Εθνικού. Ναι, μπράβο και του Εθνικού. Συγγνώμη. Που προσπάθησε να πάει τον Ζήση Βρίζα στην Everton. Πριν αυτό καταστραφεί. Πάμε. Ναι. Έλα, μ' ακούς. Πάμε, ναι. Λοιπόν, δύο πράγματα θέλω να πω. Το πρώτο είναι για τη μεγάλη παοκάρα μας που σήμερα μας στεναχώρησε γιατί ήταν άδικο το αποτέλεσμα. Και ήταν φάουλ στο τέλος. Δεν ξέρω τώρα τι λέτε εκεί, κύριοι και ο Ηρακλειδέας. Ήταν φάουλ στο τέλος, αυτό πιστεύω. Να βάλουμε τα μαντήλια να κλάψουμε που ήταν φάουλ. Όχι, διαιτητή. Όχι, να μην κλάψουμε γιατί δεν μας νοιάζει. Γιατί ήταν φάουλ. Το ανέλησε ο κύριος Βαρούχας. Το ανέλησε δύο. Τελείωσε, το ανέλησε ο Βαρούχας. Είναι ορισμός. Και μίλησα με παιδί 30 ετών που παίζει εσωτικό παοκτσί. Που παίζει σε ομάδες από 15 ετών. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να το κερδίσει το φάουλ. Δεν έκανε κίνηση να το κερδίσει. Ναι, παλικάρι μου, δεν κινούνται οι δύο παίκτες. Δεν κάνουν τίποτα. Δεν κινούνται. Τον εμποδίζουν, φίλε, στη μικρή περιοχή δεν μπορεί να βγει. Μα δεν μπορεί να σταθεί. Να σταθεί, δεν μπορεί! Δεν έκανε κίνηση αυτός. Δεν κάνουν κατά, παλικάρι μου. Μένουν και οι δύο έτσι. Φίλε. Φάουλ ήταν, παλικάρι μου, παρακάτω. Να φύγουμε. Φίλε, από τον Ιούλιο... Φίλε, από τον Ιούλιο σε ειδοποίησα, δεν έχεις θεματοφύλακα. Τώρα! Καλά, αυτό εννοείται. Τα άλλα... Δεν ξέρω πόσο χειρότερο είναι ο Γλύκος από αυτόν τον Όλσεν και γιατί δεν το κάνει αυτό. Πολύ χειρότερο. Πολύ χειρότερο. Να βάλει το σταπ. Πολύ χειρότερο ο Γλύκος. Βεβαίως. Και να σου πει. Από το κέντρο κοντρόι και τα ρίχνει στον αέρα. Και να σου πει. Τώρα σου παίρνει ένα 37 χρονών τώρα. Ρε φίλε, τώρα μεταξύ μα, σαν παοξίτες να μιλήσουμε. Δεν είναι τραγικό η ομάδα με αυτό το μπάτζετ σήμερα να γκρινιάζει για σφύριγμα στο 93 που πήρε το Χ. Δηλαδή έλεος. Έπρεπε να είναι 0-3 το μάτς και να γίνει αυτό και να λέγαμε άντε. Παοξής στο Καρτατζόγλιο δεν πάτησε. Το αίτητο για 18η χρονιά το κρατήσανε με αυτή την ομάδα του κόλου. Σου βάλαν 3 γκολ. Ωραία. Και ατομικά, αν εξαιρέσει το Ροντρίγκες, ατομικά. Δεν υπήρχε παίχτης που να δημιουργήσει σε ατομικό επίπεδο. Ναι, τον ΠΑΟ. Και ο Μακ ήταν χάλια σήμερα. Ο Μακ ήταν φοβισμένος. Ο Μακ ήταν και ο Πέλκας πολύ λίγα πράγματα. Τρομοκρατημένος, άκουγα ραδιόφωνο αυτοί. Ναι. Αυτοί, άμα πάνε σε καμιά έδρα σαν της προοδευτικής, τον Μπερμπάτοφ ήταν χαίσμα, πριν από 20 χρόνια, μπορεί να πάθουν καρδιακό νόσημα από το φόβο τους. Ναι. Τρομοκρατήθηκαν, τα πιστεύουν κιόλας. Τα λένε και τα πιστεύουν. Το άλλο με το πέναλτι δεν ξέρω γιατί το εκτέλεσε ο Μπερμπάτο. Εκεί που έβαλε τον γκολ ο Πέλκας με το κεφάλι ήταν φοβισμένος. Κατά λάθος το βάλε. Αυτό είναι ένα ερώτημα, φίλε. Αυτό είναι όντως ένα ερώτημα. Και πολύ ο Μπερμπάτο στενάζεται πέναλτι, δεν παρούσε. Γυρνάει, κοιτάει και την κάνει ακριβώς. Α, το βλέπεις κι εσύ, Sporting Bet. Γεια χαρά, επόμενη γραμμή. Πολύ Sporting Bet βλέπετε. Καλά, εδώ έχει δίκιο ο Ασλαμά, δεν τοποθετήσει και κάνει το σταυρό σου. Εκεί σε έθαψε ο κύριος Βαρούχας. Καλά έκανε, δίκιο είχε. Είχε δίκιο. Καλά έκανε. Ρολέω να τοποθετηθείς. Καλά έκανε. Για αλλά εδώ σε απόψε... Για ποια. Για την Ηρακλή με Λεβαδιακό και Πλατάνη. Είναι η πρώτη φορά που τη δείχνει τη φάση 6 φορές από 2 κάμερες διαφορετικές και τεκμηριώνει, λέει, το γιατί εξηγεί και τα δείχνει με το επί 2 λεπτά. Δεν κινούνται οι παίκτες. Δηλαδή, εσύ ξέρεις τι μου λες, να φύγουν αυτοί οι παίκτες. Είναι και οι δύο έτσι. Και το βλέπω. Εγώ με την πρώτη λέω φάουλ έχει γίνει. Είναι πάνω του ρε, επαφή έχουν. Τι δεν κινούνται οι παίκτες, ε. Δεν πάει να κουνηθεί ο άλλος. Στέκονται από πίσω του είναι αυτός. Εγώ με την πρώτη. Καλά, τον κόλτο πανηγύρισα εννοείται έτσι, σαν οπαδός. Αλλά λέω πρέπει να γίνει φάουλ. Λέω κάτσε να δω στο σπίτι. Το βλέπω, το ξαναβλέπω, ακούω τι λέει και, στο επιβεβαίωσε και λέει απλά στέκονται και οι δύο, δεν κάνουν κάτι, δεν κινούνται, δεν πάνε στον Όλσεν, δεν κάνει κάποιος έτσι, δεν κάνει έτσι. Τα χέρια τους ήταν έτσι. Είναι έτσι. Στρατιωτάκια μολυβαίνει ακούνητα. Δεν πάνε προς τα πίσω. Και επειδή είχες αμφισβήτηση, πήρες το φίλο στον Παοξή και εκείνος είπε όντως δεν ήταν φάουλ. Και παίρνω παλικάρι που παίζει μπάλα 30 ετών, που παίζει εψουμού από τα 15 του, επιθετικός οπαδός του ΠΑΟ και μου λέει δεν είναι φάουλ αυτά. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
Τώρα να καταλάβω ότι αύριο προσπαθεί. Επίσης ρωτώ, ένας δεν είπε στο πέναλτι που παίρνει ο Πάοκ με την ΑΕΚ που ο Μπερμπάτοφ πατάει τον Κολοβέτσιο. Κανείς δεν λέει τίποτα εκεί. Δεν λέει τίποτα εκεί, κανείς. Τα είπαμε εκεί την ημέρα. Πάλι τα ίδια. Άρα δεν είναι. Άρα άδικο. Τα είπαμε εκεί την ημέρα. Α, είναι άδικο το αποτέλεσμα. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Το πέναλτι. Γιατί από εκεί βγαίνει το πέναλτι. Εντάξει. Είναι άδικο. Τα είπαμε εκεί την ημέρα. Εκείνη δεν το είπε. Σωστό είναι το θυμάμαι εγώ. Σωστό εγώ το θυμάμαι. Μετά από ένα μήνα μην λέμε τα ίδια. Το θυμάσαι. Δηλαδή σφαγή. Σφαγή της ΑΕΚ. Σφαγή της ΑΕΚ. Τι σφαγή, ρε. Είπαμε και ήθελε και δύο κόκκινες κάρτες η ΑΕΚ πιο νωρίς σε αντιαθλητικό παιχνίδι. Πάνω στον Μπέλκα τον καθάρισε ο άλλος. Το θυμάσαι, δεν θυμάμαι τον παίκτη. Ναι, τον έκανε τον Μπέλκα τον διέλυσε. Θυμάμαι. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να δίνονται τέτοια πέναλτι στα παιχνίδια και να καθαρίζονται τόσο. Επίσης, μέσα στην περιοχή στον αέρα, εγώ θέλω να γίνεται σαμαντάς. Θέλω μελέ. Θέλω όπως έπαιζε ο Φουντουκίδης ο σχορεμένος, ο με τον Αλεξιάδη να είναι καλά ο άνθρωπος. Πόσο καλά είναι τώρα, δεν ξέρω, Αλεξιάδης, που άλεξε κάτι, δεν ξέρω πώς το να γερός άνθρωπο. Αν πήρε ο Άρης μαζεμένα πράγματα στο μπάσκετ, πάτε στο μπάσκετ, ρε παιδιά. Και η Ηρακλήδη στο βόλεϊ τότε. Τώρα για μπάλα μιλάμε. Δεν περίμενε τέτοια φόλα σήμερα. Τι φόλα. Όχι, εγώ βλέπω όλοι οι παοξίδες είναι, όλοι οι παοξίδες είναι στεναχωρημένοι και όλοι οι Ηρακλήδες είναι ευτυχισμένοι. Με την ισοπαλία. Είναι επιτυχία για τον Ηρακλή ισοπαλία. Οπότε είναι τεράστια τα μεγέθη. Τι το συζητάμε τότε. Έτσι όπως έγινε, ειδικά η διαμόρφωση είναι επιτυχία. Αλλά βλακεία του Μπαρτολίνη. Βλακεία του, το είπα νωρίς, δεν το άκουσα πολύ. Βρε βλακεία του Μπερμπάτοφ, κάτω δύο τεστράκια να τελειώνει. Ας το κάνει ο Μπερμπάτοφ. Ήθελε Τσαχπίνικο πέναλτι. Νόμιζε ότι παίζει με τους United. Αν το κάνει ο Σαλπικίδης, ρε φίλε, τι θα γινόταν. Ο 14. Ο Σαλπικίδης το έχει κάνει πανηλημμένος δεκάδες φορές. Δεν το κάνει. Έχασε πέναλτι ο Σαλπικίδης πότε, ρε παιδί. Έχασε πέναλτι. Δεν θυμάμαι. Επανειλημμένα. Δεν θυμάμαι. Εγώ έχει κάνει λάθος ενέργειες επανειλημμένες. Αυτό λέω. Τι λάθος. Πέναλτι λέμε, βρε εσύ. Εντάξει τώρα. Στείλω την μπάλα και έχω 30 επιλογές. Αν το κάνει αυτό είναι υποθετικό. Άκου λίγο. Είναι 7η αγωνιστική. Την προσφορά του Σαλπικίδη, όχι την ποιότητα. Α, την ποιότητα. Η προσφορά του. Η προσφορά του Σαλπικίδη. Μόνο που έδειξε. Έλα και την προσφορά του Μπερμπάντοφ. Μην συγκρίνεις τώρα. Δεν μιλάω, για δεν μιλάω για ποιότητα. Δεν γίνεται σύγκριση. Ο ένας ήρθε χθες και ο άλλος είναι 20 χρόνια στο πάγο. Αγωνιστική. Μάλιστα. Πάμε επόμενη γραμμή. Είναι πολλά χρόνια ο Σαλπικίδης. Πάμε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν γίνεται. Αυτό που λέει, να σε διαβάσω ότι έβαλε το site σου πριν από 20 λεπτά για το 22ο λεπτό. Χωρίς να λέω ότι έχει δίκιο ή όχι τώρα. Για ποιο site σου, ποιο. Το metrosport.gr που δουλεύει, τρε άνθρωπε. Τι γράφει. Είναι 5 γραμμές. Λέει η έμεσο ελεύθερο λάκτισμα χορηγείται στην αντίπαλη ομάδα όταν ένας παίκτης λέει διαπράττει μία από τις παρακάτω παραβάσεις. Α. Παίζει κατά τρόπο επικίνδυνο. Β. Κάνει φράγμα σε αντίπαλο. Άτο. Και Γ. Μαρκάρει τον τερματοφύλακα στη μικρή περιοχή και ενώ δεν κρατά μπάλα. Δεν. Εντάξει. Απόψεις τώρα υπάρχουν διάφορες. Για μένα δεν υπάρχει όλο σε τερματοφύλακας. Άλλο αυτό. Δεν τον καλύπτει. Άστο άλλο αυτό. Στο Newcastle Norwich σήμερα αυτό το πράγμα έγινε 30 φορές και δεν έδωσε τίποτα ο διαιτητής. Α, αυτό πόσο έλεξε. 5-2. Ναι, 5-2, ναι. 5 ή 6, 5-2. 5-2, 6-2. Sorry, φίλε, Inter Juventus, ξέρεις. 0-0, 0-0. 0-0. Ναι. Το Newcastle 6-2, λέει ο Δήμος. 6-2, ναι, 6-2, τέλος πάντων. Το φτιάξαμε για στοίχημα. Άλλο θέλω να πω. Έχουμε καταντήσει τώρα 7η αγωνιστική 8η. Μου το είπε εδώ ένας φίλος, τέλος πάντων. Ο Παναθηναϊκός αύριο πάει στις 7. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Γιατί θα νικήσει τα Γιάννενα. Δεν είναι σίγουρο. Σίγουρο εγώ πιστεύω. Με καλτσά σέντερβόντερ. Ωραία, άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω. Ο Παναθηναϊκός πάει είναι 7 για μένα και είμαι κάτω από τον Πανιόνιο που δεν έχει δικαίωμα να κάνει μεταγραφές. Έτσι ακριβώς. Έχω μεγαλομέτωχο τρίτη χρονιά και δεν μιλάει κανένας. Και γράφουν διάφοροι δημοσιογράφοι, διάφοροι να εμποτεί. Υπομονή και υπομονή. Μισό. Φέτος δεν μιλάει κανένας γιατί. Γιατί βγήκε ο ίδιος ο τεχνικός διευθυντής. Και είπε ποιος είναι ο στόχος της ομάδας. Φέρα τον Μπερμπάντο. Λοιπόν, ο τεχνικός. Καλά, όχι ότι δεν μιλάει κανένα. Μιλάει, ξέρεις τι λέει βασικά. Μιλάει, αλλά ξέρεις τι λέει. Για υπομονή και τα γνωστά. Το ακούμε εδώ και 10 χρόνια. Να σου απαντήσω, μισό λεπτό. Είναι 7η αγωνιστική. Έχει άλλες 25 αγωνιστικές περίπου. Άλλες 23 μάλλον. 30 αγωνιστικές είναι. Έχει παίξει με Ολυμπιακό, έχει παίξει με ΑΕΚ και έχει παίξει και με Ατρόμητο. Και με Ηρακλή. Τα μισά παιχνίδια ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε τίποτα ακόμα με αυτά. Έχει δρόμο το πρωτάθλημα ακόμα. Εσύ άμα είσαι τόσο σίγουρος, πες ότι εγώ θα τον περάσω τον Παναθηναϊκό. Έτσι θα κάνει μπλουκουμένο τον Παναθηναϊκό. Έχει δρόμο, ρε. Την άλλη εβδομάδα με τον Παναθηναϊκό παίζει. Ναι, ρε άνθρωπο, εγώ άλλο σε λέω. Άμα είσαι τόσο σίγουρος, πες ότι ο Παναθηναϊκός με αυτές τις ομάδες που είπες θα κάνει μπλουκουμένες. Με τον Ολυμπιακό θα κερδίσει δηλαδή. Ωραία, χάνει από τον Ολυμπιακό. Με την ΑΕΚ θα κερδίσει, ρωτάω. Τι με? Με την ΑΕΚ θα κερδίσει. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, τον ΠΑΟΚ θα τον κερδίσει. Είσαι σίγουρος δηλαδή, ας πούμε, ότι θα χάσει ο Παναθηναϊκός να είναι Κυριακή. Σίγουροι είμαστε μόνο ότι απεθάνουμε, δεν είμαστε για τίποτα άλλο. Σίγουροι είναι πολύ να σου πει εύκολα, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Γιάννενα, Ξάνθη, ποιο άλλο έχασες, Ηρακλή. Δεν έχασα τον Ηρακλή. Χι, και από την Ξάνθη δεν έχασες. 2, 4, 7 βαθμούς από τους μικρούς. Έχεις δίκιο.
Δηλαδή... Ναι, αλλά έπαιξαν και με μεγάλου, αυτό θέλω να πω. Ναι, με μεγάλου τι. Με πολύ μεγάλου. Τον Ολυμπιακό που μα έκανε και γιο. Τον Ηρακλή που έγινε αυτό που έγινε. Ο Παναθηναϊκός θα τον κερδίσει τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω. Εγώ προσωπικά δεν νομίζω. Λεωφορώ. Στη λεωφόρο. Δεν θα πέρασε και ησυχό απόγευμα σαν και αυτό που πέρασε. Ακριβώς. Γιατί και πέρσι μαζί μας τέτοια λέγαμε και ο Παναθηναϊκός μας έκανε πλάκα. Δύο του βάλε, μία τρεις έφαγε. Ο Παναθηναϊκός ζει για να μην κάνει ο Ολυμπιακός το αίτητο, το θυμάσαι. Εντάξει, τώρα τα θέματα δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Και να πω και ένα τελευταίο, ξέρετε ότι ο Όλσεν έχει 4 χρόνια συμβόλαιο, ε. Διώξαμε τον Ιτάν για να φέρουμε τον Όλσεν και να τον κάνουμε 4 χρόνια συμβόλαιο. Θα τον πάμε πεντάρι. Το διανοείς αυτό το πράγμα. Μπάσκετ θα πάει πεντάρι. Άμα δεν κάνει θα τον πουλήσουν σιγά τώρα. Θα πάμε στον μπάσκετ. Ναι, εντάξει, σωστό και αυτό ρε Τζόρνταν. Από εμάς θα μαθήνω όλοι, από εμάς θα περάσουν όλοι. Άμα δεν κάνει θα τον πουλήσουμε. Θα τον πουλήσω, πάρει λεφτά. Και θα πάρουμε τον Μπάλαμπαν. Τον Μπάλαμπαν. Άμπρα, θα τον πάρουμε τέρμα τον Μπάλαμπαν. Αλλά ο Ιτάν ήταν κακό τερματοφύλακα. Ο 3 μήνες MVP του Πάου. Άμα δεν ήταν ο Ιτάν. Δεν ξέρω εγώ τι κάναμε, που το βγάζουμε μερικοί. Ο ένας 25 χρόνο, ο άλλος 35, ρε φίλε. Α, σωστά. Έχει μέλλον ο Όλσεν, μπράβο. Δεν έχει μέλλον, ρε φίλε. Πραγματικά, ρε. Θα πάρετε τερματοφύλακα 37 ετών. Τώρα θα πάρουμε ακριβώς, θα πάρουμε 37 ετών. Ακριβώς. Ακριβώς, έτοιμο για να φύγει. Άμα πάρεις 37, θα τον πάρεις για φέτος, για να τον πάρεις για 4 χρόνια. Α, δηλαδή, πες να του πάρω, δηλαδή, έτσι καλοποιημένος θα πάρει 7 χρόνια για να κάνεις την ομάδα είναι με αυτόν τον τερματοφύλακα. Θα πάρουμε και το Μαλτίνι, αλλά, από ένα χρόνο, τον Όλσεν, τον Όλσεν, τα συμβόλαια που τα κάνουν τετραετίες και τριετίες, για να έχεις κορμό, για να κάνεις ομάδα. Άρα, ο κορμός της ομάδας μου, θες να μπεις τώρα, θες να βασιστώ στον Όλσεν με τον χρόνο. Γι' αυτό τον πήρανε, για να κάνουν ομάδα, φυσικά. Α, φυσικά κιόλας. Δεν το πιστεύω. Εγώ πάλι θεωρώ ότι αυτός κάνει άσχημα παιχνίδια, δεν είναι αυτές οι ικανότητες του. Ε, ναι, κανονικά είναι ο Καπαμαρού, ανοίγει τα χέρια και τα πάντα. Τον είδα πέρσι με την Γιουβέντους. Κοίταξε, εσύ μπορεί να κοροϊδεύεις, αλλά εγώ τον είδα πέρσι 3-4 παιχνίδια. Και ήταν καλό σαν Αντουράκη. Το παιχνίδι του Γιουβέντους. Δηλαδή, παίρνει κάτι τη σύνδεση τη Μάλμε ρε Τζόρνταν σοβαρά. Μιλά τώρα. Τον Γιουβέντους δεν φίλε τον είδα, ρε φίλε. Πόσα μάτς θέλει για το δει για να βγάλει συμπέρασμα. Με τον Ολυμπιακό τον είδα, ρε φίλε. Πόσα μάτς. Το κριτήριο του Παοκτσίδη, δηλαδή του συνοπαδού μου. Επειδή έκανε το Ολυμπιακό σου πράγμα, τον εμπιστευτώ. Εσύ το κριτήριο του συνοπαδού μου. Δύο-τρει γέλε τελείωσε. Είναι παλτό. Αυτό είναι. Είναι δύο-τρει γέλε δηλαδή. Ο Ραπτόπουλο έλεγε τον Ιούλιο θα χάσουμε βαθμού από αυτό. Τη γελούσε όμω. Ποιο. Ο Ραπτόπουλος έλεγε χάσουμε όλα αυτά. Έλεγε, έλεγε πολλά άλλα. Ο Ραπτόπουλος έλεγε μόνο αυτό. Μάλιστα. Τελευταίο ο Λούκας έλεγε είναι απαταιώνας παίκτης, δεν πατάει περιοχή. Ο άλλος έλεγε ο Μπερμπάτοφ λέει ποιος Μπερμπάτοφ δεν υπάρχει. Καλά, άμα έλεγε για τον Ομπόα ότι θα μας πάρει τα λεφτά και θα φύγει. Και έλεγε εσύ είναι παικταράς. Και το φέραμε 2 εκατομμύρια τον Ομπόα, άμα θυμάσαι. Γι' αυτό και δεν ήταν. Τέλος πάντων, εγώ ξέρω ότι πάμε τρίτη χρονιά με Τζιόλι κέντρο. Με Τζιόλι. Κρέμαμε από το Τζιόλι. Πάμε με Τζιόλι κέντρο τρίτη χρονιά. Ακού λίγο να πω κάτι να κλείσω. Να πω κάτι να κλείσω. Πάμε με Τζιόλι, λέμε για ένα ανανεώσιμο συμβολέο του Τζιόλι. Κάνουμε ανανεώσει τη συμβολέου του Τζιόλι για τρίτη χρονιά. Δηλαδή, γελάει ο κόσμος. Τον κάτσε, τον πλημμυρίζει στο μυαλό του. Κάτσε, δεν το φάνε τώρα, κάτσε, περίμενε. Ναι, δεν ξέρω. Και ο τερματοφύλακας. Σε κάνε ρόμπα, κάτσε σήμερα. Ρόμπα! Ναι, ο κακό ο τερματοφύλακας. Δεν γίνεται καλύτερο να ξέρει τον Τζιόλι. Καθαρό φάουλ είναι στο 2-3. Καθαρό φάουλ είναι αυτό. Άμα με λε και για τον Τζιόλι, ρε φίλε. Τι να σου πω δηλαδή. Σήμερα δεν είδες πώς μοίραζε, πώς κοιμάζε με μπαλιές. Τι, περίμενε, τι να σου πω τώρα για τον Τζιόλι, για τον Τζιόλι τι είπες παλικάρι μου, γιατί τώρα... Ναι, να πω εγώ. Εγώ μιλάω τώρα διαγωνικά, δεν μιλάω για εσένα. Τόση ώρα σας ακούω, να πω και το παιδί κάτι είπε για τον Τζιόλι. Να πω κάτι, να πω κάτι. Γελάω που εν έτη 2015 τίθεται θέμα ότι ανανέωσε το συμβόλαιο του Τζιόλι, δηλαδή όχι ρε παιδιά. Δεν το ξέρεις καλά το έργο. Υπάρχει όρος στο συμβόλαιο του Τζιόλι. Που λέει ότι αν κάνει ορισμένα παιχνίδια, αυτομάτως ανανεώνεται και επεκτείνεται. Άρα θα το φάμε στη μάπα, έτσι. Επόμενη γραμμή. Φίλε, βλέπεις μπάλα. Ναι, ναι. Φίλε, βλέπεις μπάλα. Άμα μην μιλάς για τον Τζιόλι, επόμενη... με αυτούς που δεν το γουστάρουν. Επόμενη γραμμή. Σπεκταράς. Ποιο δεν το γουστάρουν. Σήμερα έκανε ένα στόπερ τρίτο, πάει πολύ καλύτερα από τον Ρικάρντο Κώστα. Α, ναι. Αυτό είναι και... δεν είναι στόπερ όμως. Αλλά δεν είναι στόπερ. Δεν είναι στόπερ. Σήμερα έκανε 50-50 μπαλιές. Τρίτο. Φτάνει. Αυτό με τις μπαλιές φτάνει, ρε Γιώργο. Και δεν έκανε σήμερα. 2-3 είχα. Ποιες είναι 50, βρε. Γιώργο, σχολείασε. Εγώ δεν έχω δει. Γιώργο, σχολείασε λίγο και την αιμονή σε αυτό το σύστημα. Σε ποιο? 3-5-2 και κάθε Κυριακή. Λάθος του προπονητή παίζει 3-5-2 με αργό τέτοιο. Και τι θα σου πω, με αργό μπακ. Μπράβο στον Τζιόλι. Σαν να είναι μια χοντρή γκόμενα και να φοράει κολάν. Αυτή τη στιγμή. Μπράβο στον Τζιόλι. Πάμε, έλα. Ναι. Ναι. Γρήγορο μπακ. Ναι κύριε. Γεια σου Ραπτόπουλε. Γεια σου φίλε.
Τζόρνταν, ο Γαβράρης είμαι που έδεσαι στο γυμναστής. Ποιος είναι, ένα γαμπάρι, τα πιάσαμε. Τι κάνεις, Τζόρνταν. Τζόρνταν, είσαι ρε πούστη διχασμένη προσωπικότητα. Όταν χάνει ο ΠΑΟΚ, βγαίνεις έξω, τραγουδάς να πω. Είσαι Αριανός, το παίζεις Ολυμπιακός, τι είσαι τελικά ρε. Γάβρος είμαι. Άντε, ας το πω. Συμπαθώ και τον Άρη. Αυτό που κυνηγάτε στις υπόξιδες. Τα σκουλίγια που τα λέτε να πέσει ο Άρης και εσείς. Μ' ακούς? Ναι, βρε. Τζόρνταν, μήπως ανήβεσαι από τον ΠΑΟΚ και το φτιάξεις τόσο πολύ. Δεν ξέρω. Κάνω μια ερώτηση. Δεν μου λες, ρε φίλε. Η γραμμή σου τι καλαμπόκια έχει. Ρε φίλε, μισό λεπτό από τον τηλέγραφο μας μιλάς, από το Πολυτεχνείο μέσα. Όχι, δεν είμαι. Διάλειμμα το τελευταίο και θα πάρουμε άλλους 5. Πάμε, αϊδε. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Έφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Ατάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Έφη. Ολύμπου 23 231 0515 017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Έφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Έφη. Ολύμπου 31. 231-0-555-703. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφιαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 2310-282-400. Ουζερή Ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή Ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 2310 922 710.
Βαρέθηκες να ψάχνεις το ιδανικό συνεργείο? Κουράστηκες να αλλάζεις κάθε λίγο γιατρό για το αμάξι σου? Ανέβα την Κλεάνθο στην κάτω τούμπα και μόλις αντικρίσεις το γήπεδο του ΠΑΟΚ, στρίψε αριστερά στη Διογένους. Φτάσε στο νούμερο 35 δεξιά και άραξε. Εκεί ο Άγγελος Πετμεζάς και ο Κοσμάς Τότης σε περιμένουν. Για σέρβις και για υπηρεσίες παντός τύπου. Έως 1600 κυβικά λάδι και φίλτρο για 7.500 χιλιόμετρα μόνο με 40 ευρώ. Δώρο στο σέρβις η κάρτα καυσαερίων. Σέρβις κλιματισμού, ελαστικά, αλλαγή αμορτισέρ και συνεργασία με φανοβαφείο και ηλεκτρολόγο. Χωρίς να μετακινηθεί το αυτοκίνητο από το συνεργείο μας. Nissan, Hyundai, Ford, Chevrolet, Kia, Toyota και όλα τα μικρά και μεσαία αυτοκίνητα της πιάτσας. Η πάντα χρονισμού άλλαξε. Παρακαλώ. Κλειδαράζε και είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφόν 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Τέσσερις. Τελευταίοι για σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, φίλε. Γεια σου. Λοιπόν, Τζόρνταν Χρήστος Ραφαέλο. Καλώς. Έλα. Λοιπόν, τρία πραγματάκια θέλω να πω, παιδιά. Το παιδί ΠΑΟΚ είναι. Ναι. Ναι, ΠΑΟΚ. Ωραία. Το πρώτο και βασικό αυτό που κατάλαβα εγώ σήμερα, ότι δεν υπάρχει πρώτο και κύριο μου προπονητή στον ΠΑΟΚ και θα το δικαιολογήσω. Ο Σάμπο πριν κάνει το λάθος που έκανε και δεχτούμε το δεύτερο γκολ, έχει σηκώσει τρεις φορές το κεφάλι του και δεν ξέρει πού να δώσει την μπάλα. Παίζοντας με τον Ηρακλή, έτσι. Συμφωνώ, το είδα και εγώ αυτό. Πολλά λάθη έκανε. Σηκώνει τρεις φορές το κεφάλι και δεν ξέρει πού να δώσει την μπάλα. Και δεν βγάζει Σάμπο, βγάζει Πέλκα για να βάλει κάτσε. Η πρώτη αλλαγή. Δεύτερο λάθος, προπονητή. Λοιπόν, δεύτερο λάθος, προπονητή. Ναι. Εδώ και πόσο καιρό λέμε για αυτόν τον τερματοφύλακα απάτη. Απάτη, τερματοφύλακα απάτη, που για μένα δεν υπήρξε κανένα φάουλ. Μα κανένα φάουλ, έχω παίξει τερματοφύλακας και ξέρω πολύ καλά αυτή τη θέση. Δεν κάνει, δεν κουνάει ούτε μπρος ούτε πίσω τα πόδια του. Να κάνει έστω μία κίνηση για να σφυρίξει το κουκουλάκι στο φάουλ. Λυγισμένα γόνατα έχει, φίλε. Ναι. Που θα το σφυρούσε το φάουλ ο κουκουλάκης. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ήταν καλή διαιτησία του σήμερα γιατί έχει και. Παλιά με τον ΠΑΟΚ θα το σφυρούσε το φάουλ. Αν θυμάστε, Καραϊσκάκη τι είχε κάνει με τον ΠΑΟΚ. Όχι, καλό ήταν, δεν ήταν εκεί. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Και επειδή ήταν καλό. Αλλά αυτό ήταν φάουλ, δεν έχει σημασία. Θα το σφυρούσε αν κουνιόταν ο Όλσεν. Δεν κουνήθηκε. Καταρχήν. Δηλαδή, σου λέει, είναι και νοητικά καθυστερημένο. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, κάνε κάτι, κουνήσου να στο δω. Έτσι, μπράβο. Καθυστερημένο είναι. Καταρχήν, παιδιά, με το που δόθηκε το φάουλ, η βλακία του Τζαβέλα που έκανε φάουλ, εγώ είπα είναι γκολ. Το βλέπω σαν ένα προποζήτη, δεν είπα είναι γκολ. Ναι, και εγώ το είπα αυτό. Τρίτο. Είναι κατεστημένο τρέμει το φιλοκάρδι. Όχι, τρίτο δείγμα που μου δείχνει ότι δεν έχουμε προπονητή. Μέχρι τώρα ποιος έχει εκτελέσει τα πέναλτι στον ΠΑΟΚ, παιδιά. Ο Κλάους. Ωραία. Γιατί το εκτέλεσε ο Μπερμπάρτος, παιδιά. Για να πάρει τα πάνω του. Για να πάρει τα πάνω του, Μπα και ξυπνήσει την επόμενη αγωνιστική και αρχίζει και βάζει γκολ και βγει πρώτο κόρο στην Ελλάδα, Γιατί αν δεν βγει πρώτο κόρο στην Ελλάδα, παιδιά, θα είναι για κλάματα. Είναι έτσι. Ο Μπάντζιος θα βγει. Μιλάω σωστά, παιδιά. Βγήκε ένα βέλιο. Μιλάω σωστά. Αλλά. Ωραία. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει προπονητή στον ΠΑΟΚ. Κύριε Τούντορ, γιατί δεν βάζετε μέσα τον Μαλεζά? Που βάζει τον Μπελόνι ο άλλος. Ναι. Για ποιο λόγο και βάζεις μέσα Βίτορ, βάζεις μέσα Τζαβέλα, βάζεις μέσα Κώστα που για να μαρκάρουν πρέπει να πιάσουν τον αντίπαλο αγκαλιά. Μήπως γιατί ήταν επιλογή πριν το Δανό. Α σου πω εγώ, ούτε μάνατζερ υπάρχει στον ΠΑΟΚ, παιδιά. Δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει προπονητής, δεν υπάρχει μάνατζερ και με μεγάλη μου λύπη αρχίζω και απορώ αν υπάρχει και μεγάλο μέτοχος τελικά.
Αυτά είχα να πω, παιδιά. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Φίλε, Ραφαέλο σε λένε ή Νικόλα. Ραφαέλο είναι, ξέρει ο Τζορντάν είναι από τα Παστέλια. Ναι, παλικάρι μου, πλάκα σου. Βλέπει μπάλα, φίλε. Από τα Παστέλια, ξέρει ο Τζορντάν. Δίμησε μου τώρα, κόλλησα. Φίλε, εσύ που στέλνει το μήνυμα. Χρήστο, δίμησε μου λίγο, κόλλησα. Έλα, αγόρι μου με τον πατέρα μου που τα Παστέλια που βγαίναμε με τι κοπέλε. Ψηλό ο Δημήτρη με τα γυαλιά που συγχωρέθηκε πριν ένα χρόνο. Κοπέλε. Ο πατέρα σου, για τον πατέρα σου λες. Ναι, ναι, τα συλληπιτήριά μου. Τα συλληπιτήριά μου. Να είστε καλά. Εσύ που στέλνεις το μήνυμα και λες, θα σλαμάσω όταν το παιδί σου διάβασε τον κανονισμό. Το παιδί που διάβασε τον κανονισμό είπε ότι δεν ήταν τέτοιο. Αμάρα εσύ δεν πρόσεχες. Πάμε. Γι' αυτό τον διάβασε τον κανονισμό, για να πει ότι δεν ήταν φάουλ. Έλα. Καλημέρα στην παρέα. Καλώς το. Καλημέρα. Ονομάζομαι Γιώργος. Γεια σου, μέρα, Γιώργο. Ήθελα λίγο να απευθυνθώ στο Τζόρνταν. Τζόρνταν κι εγώ παοξής είμαι, αλλά ίσως τα βλέπω λίγο πιο αντικειμενικά. Μπορεί. Εγώ σαν παοξής δύο φάσεις διάβασα. Το ένα, ότι το πέναλτι θα χαθεί, και στο άλλο ήταν στο 93-92 πόσο ήταν που φάγαμε τον γκολ. Το περίμενα ότι θα μπει. Παιδιά, τους δώσατε πολλά στιγμένα χτυπήματα. Λοιπόν. Παρά εγώ... δηλαδή λέμε η διαφορά των ομάδων, για ποιο λόγο τους δώσατε τόσα στιμένα χτυπήματα. Κόρνερ και φάουλ. Μπορείτε να μου εξηγήσετε. Κωστή, ποδοσφαιρικά κάνει... μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Πρέπει να ρωτήσουμε τον Τζαβέλα γιατί έκανε φάουλ. Ρε, τον Τζαβέλα έκανε ένα φάουλ. Πολλά ο Τζαβέλα έκανε φάουλ. Τα άλλα 40 ποιο τα έκανε τα φάουλ. Ο καλύτερο παίκτη ήταν ο Τζαβέλα. Σήμερα. Σήμερα. Από του χειρότερου ήταν ο Τζαβέλα. Όχι, δεν το γουστάρω. Μόνο τον γκολ που έβαλε ήταν εκείνο εκεί. Τι να τον γουστάρω, ρε. 10 λάθη έκανε ο Τζαβέλα τώρα. Δείτε ξανά. Δεν ήταν καλό, ρε φίλε. Μόνο τον γκολ που έβαλε σήμερα ήταν ωραίο. Εμένα μ' άρεσε. Εμένα μ' άρεσε. Σήμερα ήταν από του χειρότερου. Ο μόνος που ήταν για πολύ σφαλιά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν το γουστάρω. Σήμερα τα τρία μπακ. Έβαλε καταπληκτικό γκολ. Τι να λέμε τώρα, δηλαδή. Βίτο ήταν ο καλύτερο από τα τρία μπακ. Ωραία. Εάν σου λέγανε, σωστό. Ναι. Βάλε ένα πλοίο, ένα σέντερ μπακ από αυτά που έχει όλα. Και στείλ το στη Γιάρο. Και πάνε την τάπα δεν έχει να κάνει με την ποδοσφαιρική. Ποιο θα πει. Τον Κώστα θα πει. Τον Κώστα θα πει. Συνέχισε, Βίλε. Για μένα κάρφωσε το πέναλτι. Και μη ζητά φάουλ στο 93. Ακού. Ούτε το πέναλτι, ούτε το φάουλ στο 93. Από το 75-78 και μετά, ο ΠΑΟΚ διαπράττει μία ποδοσφαιρική αλαζονία. Όλη η ομάδα. Νομίζει το μάτς τελείωσε. Ναι. Μου έχει πασουλά. Ο Ηρακλής είναι καταρακωμένος βιολογικά. Τα δώσαν όλα. Είναι διαλυμένος. Δεν φαίνεται ότι μπορεί να ισοφαρίσει. Και ισοφαρίζει. Με άναρχη τακτική. Μέσα Περόνι, μέσα Βέγγιος, μέσα Ρωμάνο, όλοι μέσα. Μπας και στο Αντάρτικο. Ο Ηρακλής κάθε γκολ που δεχόταν. Και αυτό που λένε, στο Αντάρτικο δεν βάζεις και το Μαλεζά. Κωστή, εγώ είπα, αν μέχρι το 60-66, αν δεν μπει γκολ, δεν το γυρίζω από το μάτς. Το είπα. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, σ' ακούμε φίλε. Λοιπόν, το είπα αυτό και το πίστευα. Λοιπόν. Βάλε το πέναλτι, όσο και τον Μπερμπάτοφ που έχασε το πέναλτι, εντάξει, όλοι κάποια στιγμή κάτι χάνουν. Δεν είναι του Μπερμπάτοφ το πέναλτι. Είναι πώς πάει και το χτυπάει. Ναι, ναι, σαφώς. Αλλά και η γενικότερη αλαζονία του και των υπόλοιπων συμπαικτών του, στο 2-3, τότε που ο Ηρακλής σηκώνει λευκή πετσέτα, σαν τον Μπιγμάχο, που είναι στα σκηνιά έτοιμος να πέσει, και εσύ του δίνεις το δικαίωμα, κοιτώντας την κόμενα στην κερκίδα, ο Μπιγμάχος, να σου ρίξει ένα πεντάρι από κάτω και να σου διαλύσει. Τον αφήναν περιθώρια πολύ. Ακούγομαι? Ναι, σ' ακούμε, ναι, μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, αφήναν πολλά περιθώρια. Αυτός που δεν μ' άρεσε καθόλου και ήταν για πολύ μπάτσα ήταν ο Σάμπο. Αυτός έπρεπε να είχε ήδη βγει από την... Φιλέ, από αυτού το λάθος μεταξύ μας... Ο Σάμπο είναι αυτός που θα φάει τον Γκάτσε που δεν υπογράφει καινούριο συμβόλαιο και δεν το γράφει ο ρεπόρτερ του ΠΑΟ. Καλά, έχει άλλα τρία χρόνια, δύο χρόνια συμβόλαιο ο Κάτσε. Άκου! Ο Κάτσε θέλει διπλασιασμό των αποδοχών. Και ο ΠΑΟ, καθή τη χάρη, δεν του την κάνει. Καταρχήν, ο ίδιος ο ΠΑΟ τον κάλεσε για... Τον κάλεσε, ναι. Και του λέει, έλα να μιλήσουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα, έχει 2,5 χρόνια συμβόλαιο. Πριν ένα χρόνο ακόμα του έκανε μια εξευτελιστική πρόταση. Πόσο παίρνει, 150? Πόσο παίρνει? Ο Σάμπο πόσο παίρνει? Πόσο παίρνει ο Κάτσε, για τον Κάτσε μιλάμε. Ούτε 150. 150.000 παίρνει. Πολλά είναι.
και τον κάλεσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να κάνει αναπροσαρμογή του συμβολέου του. Και τι του δίνει. Δεν ξέρω τι του έδωσε. Δεν ξέρω, δεν μιλήσα. Δεν αλλά έχει άλλα 2,5 χρόνια συμβόλαιο. Γιατί πέρσι τα γράψανε. Ναι, αλλά έχει 2,5 χρόνια συμβόλαιο, ρε φίλε. Πότε τελειώνει του χάσει το συμβόλαιο. Το 18. 17. 2,5 χρόνια συμβόλαιο. Και ο Κωνσταντινίδης θα 18. Και ο Κωνσταντινίδης θα μας φύγει. 60.000 το χρόνο δεν παίρνει, αν θυμάμαι καλά. Κάτω από 100. Να 60.000, αυτό νομίζω. Και αυτό θα φύγει. Έτσι θα την πατήσουμε. Ναι, φίλε, τώρα το Σάμπο μεταξύ μας, τώρα με ποια λογική τον πήραμε. Άκουγα σήμερα, λέει. Ρε Γιώργο, πες το λίγο αυτό. Ναι. Το ρωτάω από την πρώτη φορά τον είδα. Δηλαδή, ποια Σπάρτα Κράβα, ποιο πρωτάθλημα. Όπως και τον Κολάσα. Παίρνεις παίκτες, ακόμα και τον Λούκα, θα σου πω εγώ. Παίρνεις παίκτες από ομάδες που αποκλείς, να πούμε, στο UEFA. Ποια λογική είναι αυτή τώρα. Τι είναι αυτά που λες. Καμία σχέση δεν έχει. Στη Μονακό έπαιζε, άστο. Στη Μονακό έπαιζε, αυτός που έπαιζε. Πρώτο τελευταίο για σήμερα, λέγε. Μήνυμα που πετσί πατσί. Ένας ρε μαλάκι. Ταράς ήταν. Οι ταράδες που παίζαν αυτοί. Μήνυμα από πετσί παοξί θύρα τεσσερίτη. Χίλιες φορές σάντος παρά χαβαλέ ομάδες. Πρώτο τελευταίο. Ναι. Άρρωστος. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον. Νίκος Κορδελιό, παοξής. Καλώς τον. Καλημέρα, Νίκο. Βασικά, θέλω να πω ότι στην αρχή ξεκινήσαμε για πρωτάθλημα. Είχαμε αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Φέτος, μετά για δεύτερη τρίτη θέση, Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Καθόλου. Και μόνο που ασχολούμαστε και κάναμε αντίπαλό μας στον Ηρακλή είναι Κατάντια. Ένα αυτό. Δεύτερον, φταίμε εμείς, όπως είπε και ο Γιώργος πριν, που τους δώσαμε το δικαίωμα και δεν τους καθαρίσαμε από την αρχή του παιχνίδι. Για μένα είναι φάουλ και θέλω να ρωτήσω τον Μάριο. Αν δεν κάνουν φάουλ εκείνη την ώρα εκεί οι δύο παίκτες, τι δουλειά έχουν εκεί, για ποιο λόγο είναι εκεί. Αν παρατήρησες... Για να καταλάβουν χώρο. Για να καταλάβουν χώρο. Απαγορεύει κανένα την παρουσία παιχνίδι. Δηλαδή, εσύ τι μου λες ότι οι ποδοσφαιριστές, Νίκο, πρέπει να φύγουν από εκεί. Πονηρά το κλείνουν το χώρο. Πονηρά το κλείνουν το χώρο. Είναι ακίνητη. Το είδα 6 φορές σου λέω. 6 φορές. Γιατί πήγε ένα σπίτι και λέω. Μπορεί να γίνει φάουλ. Πανέξυπνα κάθονται ακίνητοι. Ναι. Πανέξυπνα κάθονται και οι δυο Βέλιος. Έλα μωρέ πανέξυπνα. Πανέξυπνους τους κάνει ο δικός μας ο άλλος ο Τραχανάς που κάθεται ακίνητος ενώ έχει παίκτες με την περιοχή. Αλλά αυτή είναι σε καλή θέση. Ξέρω την αδυναμία. Ο Βέλιος, νοητικά είναι υψηλά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι... Δεν είναι φυτό. Ξέρει μπάλα. Δηλαδή, μπορεί να πάει στην αδυναμία του αντιπάλου. Ο Περόνι ταγάρι, αλλά ο Βέλιος πάει στην αδυναμία του και περιμένει να κάνει το λάθος. Να ρωτήσω τον Νίκο λίγο θέλω περιμένει. Κάτι, μόλις το ξέρει. Νίκο, βέβαια. Επειδή εγώ λέω τα πράγματα όπως έχουν... Είναι αργός. Θυμάσαι, είναι αυτός. Και με έχω σταματήσει το δρόμο είναι φέτος το και μου λένε για την κριτική που ασκώ στο μεγαλομέτωχο. Κουρμάρα. Μην είσαι άδικος. Φέτος καμία φορά η διοίκηση του ΠΑΟΚ δεν είπε ότι πάει για πρωτάθλημα. Ναι. Εγώ δηλαδή λέω σε όποιους μήνυμα από γιατρό Ηρακλειδέα. Ίδιο γκολ βάζει η Ελλάδα στο Euro, στο τελικό του Euro. Ίδιο γκολ βάζει. Με τον Δέλα και τον γκολ του Δέλα. Βασικά ίδιο είναι το γκολ το οποίο πανηγύρισαν εκατομμύρια ΠΑΟΚτσίδες τη Σάλκια του Κυριάκου Παπαδόπουλου και του Ολυμπιακού. Δείτε. Για μένα μόνο ένας Μπερμπάρτοφ έπρεπε να πάρει από μόνος το παιχνίδι. Πες τα ρε μεγάλη. Δηλαδή, και μόνο που καθόμαστε και ασχολούμαστε... Με τον γκολ, το πέναλτι δεν το βάλει, τελείωσε. Α, όχι, δεν το πέναλτι, άλλο λέει. Εγώ σάμα δεν μπορείς να πάρεις τέτοια παιχνίδια. Θέλω να πω κάτι ακόμα. Για μένα κάποτε ήταν οι Αριανοί, έβγαζαν το μεγαλύτερο κόμπλεξ με εμάς. Τώρα βλέπω ότι οι Ηρακλειδείς είναι χειρότερα από τους Αριανούς. Θέλουν να γίνουν αντίπαλοι τα παιδιά. Ακριβώς. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Ο Ηρακλής μέσα στην πόλη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είναι ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν, να πω λίγο κάτι και να κλείσω. Θα δείξει το ίδιο πάθος με τον Ολυμπιακό, με την Άκη, τον Παναθηναϊκό στο Καπτατζόγλιο. Δεν έδειξε κανένα πάθος σήμερα, αυτό είναι το τραγικό. Ότι δεν έδειξε πάθος σήμερα ο Ηρακλής. Για μένα, σαν αν ήμουν Ηρακλειδέας, εγώ προσωπικά φίλαθλος και ήξερα ότι ο πρόεδρος της ομάδας που παίζω είχε πει να περιμένω άποψη από Μάριο και είχε πει να πέσουν οι τάδε γριές στην ΓΑΜΑ Εθνική και έπαιζε σήμερα έτσι η ομάδα μου, θα πήγαινα στα ποδητήρια σήμερα. Δεν έδειξαν πάθος οι παίκτες του Ηρακλή. Για ομάδα Γιώργο, που έχουν κάνει τέτοιες δηλώσεις. Γι' αυτό είναι τραγικό ο ΠΑΟΚ σήμερα. Πόσο
καιρό προετοιμαζόντουσαν πώς και πώς για αυτό το παιχνίδι. Εγώ δεν τους είδα να είναι προετοιμασμένοι σήμερα. Μια ούτε χαρά προετοιμασμένοι. Όχι, τίποτα δεν κάνανε. Με εξαίρεση το κράτημα στη φανέλα που κάνει ο Ιτζίρης, ποιος το κάνει. Τζόγλου. Ο Ιτζόγλου δεν κάνουν, δεν πάνε πάνω. Αυτό δεν τα καταλαβαίνω. Γιώργο, μισό λεπτό εδώ. Αυτό δεν τα καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν περίμενε ότι ήταν ο Ηρακλής με το μαχαίρι στο στόμα. Μα κανένα μαχαίρι δεν ήταν στο στόμα. Κάτσε, ρε φίλε. Με το πλαστικό τέτοιο του Γκούντι ήταν ο Ηρακλής. Τελευταία γραμμή για σήμερα, μπάει. Τελευταία γραμμή για σήμερα, ναι. Τα έδωσε όλα ο Ηρακλής. Καλημέρα. Αυτό είναι ο Ηρακλής. Καλημέρα. Τα καλύτερα έκανε. Τι γράφει, ρε Αλιτάρα, φύγε. Έλα, φίλε. Καλημέρα σε όλο το πάνελ. Τζόρταν, πιο πολύ για σένα πήρα. Δημήτρη, με λένε και είμαι Ολυμπιακός. Καλώς τον. Δημήτρη, Θεσσαλονικιώσαι. Τα παιχνίδια μόνο τα κερδίζει η ομάδα σου. Δημήτρη, Θεσσαλονικιώσαι. Ναι. Ναι, πάλι καλά, πόδες. Είσαι αντικειμενικός στα παιχνίδια μόνο όταν κερδίζει η ομάδα σου. Ναι. Όταν χάνει, λες άλλα τι άλλον. Εσύ είσαι αντικειμενικός πότε, όταν κερδίζει η ομάδα σου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, λες τόσο καιρό, σε ακούω επειδή πολύ καιρό παρακολουθώ τον Ραυτόπουλο, ότι ο Ηρακλής και ο Άρης δεν είναι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. Φυσικά, είναι πώς. Όσο εσύ θεωρείς αντίπαλος στον Ολυμπιακό, κάτσε, που διαφέρεται παντού με τεράστιες διαφορές. Κάτσε, ρε, σε budget, σε επικοινωνιακά ζητήματα, κάτσε, σε scouting. Σε τι φτάνει στον Ολυμπιακό, σε κάτι λίγο. Ποιον έχει αντίπαλο ο Ολυμπιακός? Το Παναθηναϊκό. Σοβαρά. Και δεύτερο αντίπαλο. Σοβαρά. Εννοείται. Α, παραδοσιακά. Κλασικό ζευγάρι. Κατεφημισμών. Στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Εννοείται. Τι λέτε, φίλε. Όπω είναι Celtic Rangers, είναι Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Μπόκα River, τι μου λε. Μη χειρότερο. Εσύ, εμένα ρωτάει άνθρωπο. Φλαμέγκο Σάντο, αυτό εννοείται. Κλασικό ζευγάρι. Λοιπόν, τώρα μέσα στο χορτάρι, αγωνιστικά μιλάμε. Ποιο είναι αντίπαλο του Ολυμπιακού? Κανένα. Τελευταία φορά. Αν μου βγάλει δύο-τρει αντίπαλου, ποιοι είναι? Είναι ο Ηρακλής. Δύο-τρει αντιπάλου. Ναι, του Ολυμπιακού. Κανένα δεν έχει σου. Τι δύο-τρει αντιπάλου. Τόσο κόμπλεξ, ρε Σιμάριο, τόσο πράγμα. Ποιον έχει, ρε Τζόρνταν? Ποιον έχει? Την ΑΕΚ που τη έκλεισε το πρωτάθλημα στα χαρτιά έχει. Ναι. Το Παναθηναϊκό που το άφησε μείον τρει έχει. Και του πήρε τον Αστέρα Τρίπολη που του πήρε στο κύπελο μέσα από τα χέρια του έχει. Εμένα δεν με έχει ποτέ. Εσύ που έμπλεκες. Εγώ, ε. Εγώ δεν είμαι αντίπαλο. 23 χρόνια παράδοση τον είχα και εγώ τον κέρδιζα συνέχεια να πούμε. Τη μεγαλύτερη ήττα την έχει από μένα. Έξι στι αίρε. Στο Καρασκάκι τη μεγαλύτερη ήττα την έχει από μένα. Μάκι είναι από όλων Αθηνών. Άιντε πάλι. Λόγω ρε, παράδοση του Ιωαννίδη. Μαζί ρε, τι αντίπαλοι είμαστε, ρε. Όταν καταρχήν σου είπα, δεν είχαμε ποτέ τα τελευταία 25 χρόνια τον ίδιο στόχο. Πώς είμαστε αντίπαλοι? Είμαστε 90 λεπτά μέσα στο παιχνίδι. Εσύ με τον Ολυμπιακό έχει τον ίδιο στόχο. Βεβαίως. Πήγαινα για πρωτάθλημα πέρσι. Πότε? Πέρσι ήμουν πρώτος μέχρι το Γενάρη. Μόνο πέρσι, μόνο πέρσι. Πέρσι ήμουν πρώτος. Πρόπερσι το διεκδικούσαμε τον Στέφεν. Και αγανάκτησε ο άνθρωπο και είπε: αυτά μόνο εδώ γίνονται, πουθενά δεν γίνονται. Αντί προπέρσι είχα στόχου. Μιλήστε, ρε, μιλήστε. Όχι, ρεσί. Λουλούδε, μην γίνεστε, μιλήστε. Μέχρι πέρσι ο Στέφεν μόνο πέρσι. Και είπε: πέρασα καλά εκεί κάτω. Και είπε: I've had a good time. Και είπε: ο Στέφεν είπε: μέχρι και η Μπαρτσελόνα χάνει. Αυτοί δεν χάνουν με τίποτα. Τέλο εκπομπή, γεια σα. Καθίστε καλά, ρε τώρα. Καθίστε καλά. We'll be right back.